صدير نيوز أخبار الساعة التاسعة دلالي كافي تريدي ستسينيا Κυρίστε να καταλάβω που είναι ο νεκρός. Δεν μπερδεύετε. Ξεκίνησε. Ζεις εσύ. Ζεις. Προσπαθώ. Μπράβο. Πόσο μισθό παίρνεις. Πεινάμε. Πόσο μισθό παίρνεις. Πόσο ετών είμαι. Όχι καλέ. Πόσα παίρνω. Πόσα παίρνεις. Τα έχω ξεχάσει γιατί μας τα κόβουν κάθε τρεις μήνες. Άρα δεν ζεις. Μαλακίες μου πεις ότι ζεις. Και εσείς. Θα σας δώσω δύο ευκαιρίες. Εσείς πώς πάτε. Εδώ, καλά, καλά. Καλά. Και μη χειρό. Έτσι εγώ. Αγόρι μου. Καλή επιτυχία. Ψάχνω μόνος μου στον τάφο της Αμφίπολης να δω ποιος είναι μέσα ο νεκρός. Έχει φάει περιέργεια. Κύριε, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θέλω ως λαός να ξέρω. Να αναλάβει τις ευθύνες του Μητσοτάκης. Να βγει και να μας πει πού τον έθαψε το Μεγαλέξανδρο. Δεν μπορώ. Πληρώνουμε ένα σωρό ένα σκαφές για αρχαιολόγους. Που σπάσανε να μπουν το Βενιζέλο μέσα. Αλλά πήρε τα χώματα σβάρνα. Και πλάκωσε και άλλο χώμα μέσα. Γι' αυτό καθυστερεί η ανακάλυψη. Τρέχα να βγάλω το χώμα. Πήγε ο Βενιζέλος κρυφά να δει ποιος είναι. Μήπως ήταν κανένας πασοξής παλιός έζη. Προσπαθούσαν να βγάζουν το χώμα γρήγορα για να αποκαλυφθεί ο τάφος την μέρα που μίλαγε ο Τσίπρας. Και αυτοί οι αρχαιολόγοι 40 θαλάμους. Ενώ εμείς μια γούνα μπαμπιά, σχορεμένα, τάκ. 4 χόλ πριν το σχορεμένο. Τόσο χώμα πια τι το θέλουν. Θα παραμείνει μυστικός ο τάφος. Και θα αποκαλυφθεί το όνομα του νεκρού όταν θα γίνουν εκλογές. Τότε το χρειάζονται. Λες στον τέταρτο θάλαμο μέσα να έχει κανένα θησαυρό με χρυσά, να πληρώσουμε το δάνειο να πάει στο διάλο. Γιατί το νεκρό ποιος το χέζει, να έχει τίποτα αφήσει μέσα. Να έχει κανένα φράγκο μέσα, γιατί. Αν τον έχουν θάψει και το, τιμήσαμε γα. Το λες γιατί με πιάνει το σωρού. Τιμήσαμε γα. Σω λεπτό. Κάπου την ξέρω εγώ αυτή τη σφίγγα. Η άλλη δεν είναι λίγο πιο χοντρή. Δεν τρώγαν το ίδιο φαγητό οι σφίγγες. Πώς βγήκε έτσι αυτή η χοντρή σφίγγα. Δεν είναι έτσι λίγο ξόπατσι. Με τις πατσές απ' έξω. Πού βρίσκουμε, Θεέ μου. Κάτσε να δω. Κάτσε. Αυτό είναι παλιό μπουκάλι γάλα. Με παλιά τιμή, αρχαία. Πόσο κάνει αυτό τώρα. Αχ! Έχει ένα παλιό λογαριασμό. Παλιό μισθό. Βρήκα παλιά σύνταξη. Αυτοί εδώ ζουν. Τι είναι αυτοί. Τι βλέπουμε στον τάφο. Έχω και ταμπέλες.
νοικοκυρά. Ετών 50. Η άλλη τη λέει Ρένα. Η Ρένα δούλευε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Δούλευε. Τι σημαίνει δουλειά? Δούλευε. Η δουλειά δεν ντροπή, κυρία μου. Η δουλειά είναι παρελθόν. Το 1970 η συμβουλή της μάνας ήταν να βρεις γιατρό. Το 1990 βρεις ένα πλούσιο. Το 2006 θα βρεις κάποιον να έχει καλή δουλειά. Και το 2014 θα βρεις κάποιον που δεν χρωστάει. Η Ρένα πέθανε σε ηλικία 75 χρόνια περιμένοντας την ουρά 3,5 χρόνια πάρει το εφάπαξ. Ήρθε το άπαξ, πάει το εφάπαξ. Η Ζαμπέλα πέθανε από έντονη ζυγίνη στα 45 της. Μια νύχτα που καθόταν ανήσυχη στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, πήρε ξαφνικά μπρος στο καλοριφέρ από λάθος του Λέβιτα. Και τρόμαξε η γυναίκα. Είχε μάθει ότι δεν θα θέλει να λειτουργήσουν και το λειτουργήσαν ξαφνικά. Μαριάννα την νοικοκυρά πήγε να πάει στη σούπερ μάρκετ την ώρα που βγαίνανε οι ληστές. Τη χτυπήσαμε την πόρτα, την πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά εκείνη τη μέρα δεν εφημέρευε ο υπουργός. Οπότε δεν μπορούσαν να δώσουν και την άγκια να την εξετάσουν. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τέλης πήγε να πάρει γαλοπούλα, λέει, για τόστ και είχε 10,30 το κιλό. Μόλις άκουσε το Σαμαρά ότι φεύγει τρόικα, πήγε να πάρει γαλοπούλα, την είχα πάει 13,80 το κιλό. Οπότε λέει, είπα να πάρω μια γαλοπούλα κανονική, να την ταΐζω, να την κάνω φέτες την ώρα της. Παραμονές Χριστουγέννων μου αρπάζουν τη γαλοπούλα, λέει, πηδά από το παράθυρο να πιάσω το καλέφι. Σκοτώνομαι, τι αθανάτου το χασίς. Γιατί είχε πιει και νόμιζε ότι ήταν ισόγειος, ήταν τρίτος. Ο Τέλης είναι αυτός. Και εσύ, επειδή δεν βλέπω την ταμπέλα σου, τι λέει η ταμπέλα σου? Είσαι συγκριτικός, ε. Τι λέει? Ήταν μπρε, το θες το κινητό αφού δεν το σκόνεις. Μπας και το εισβάζεις στη δόνηση και πουθενά το χώνεις. Τέτοια ντροπή, εγώ δεν την αντέχω. Γιατί η καρδιά μου, Λάκη, τι? Στο λέω, Λάκη, τι? Μ' άφησε για να είναι γκλέζο γκέι. Ω, Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην αμφίποδη κυβέρνηση. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροξυκρότημα. Η Μέρκελ αν μας λυπηθεί θα φανεί εις την ρευστότητα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Καλησπέρα! Στη σκηνή σαν ροξυκρό. Η Μέρκελ αν μας λυπηθεί θα φανεί. Καλησπέρα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Χαίρομαι που ξεκινάω πάλι από εδώ, από αυτό το αριστουργηματικό θέατρο εδώ στο Πειραιά, που έχει αρχίσει να δίνει ήδη πολύ φως εδώ στο Πειραιά. Χαιρετώ τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου και Λατσινίου που είναι εδώ. Χαιρετώ τους σχολικούς φύλακες που ήρθαν εδώ τελευταία ώρα και θα τα πούμε για 10η χρονιά Τσαντήρη. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Τι πάθαμε? Τι πάθαμε? Τι πάθαμε? Δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε, αυτούς δεν φεύγουνε. Εγώ κατέληξα. Μας φάγανε. Μας ματιάσανε. Μας έχουνε ματιάσει. Και τη θάλασσα είναι αυτές που έχετε. Και έχετε τον ήλιο όλο και μαυρίστηκα με το κερατό μου. Και ενώ στεναχωριέστε μπουζούκια και χαές. Θέλουμε ξεμάτιασμα. Αλλά το καλό το ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασέ με. Με το καλό ή με το... Με το καλό. Με το καλό. Ναι. Σκορδοπούτσο του Αχμέτ και ψωλή του Μουχαμέτ. Άμα σε προεκομονήσω, πάρε την ψωλή και εξής. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το καλό το ξεμάτιασμα. Εσύ έχεις φάει πολύ μάτι. Σε έχουνε ματιάσει εσένα. Γιατί είσαι τσαφράτη. Είσαι αέρος εσύ. Γιατί και σε ψάσω έφυγες. Ένα ξεμάτιασμα δεύτερο στην κυρία, παρακαλώ. Να την πιάσει. Παρακαλώ. Ξεμάτιασέ με. Με το καλό ή το καλό, το καλό θέλετε. Με το καλό. Ναι. Σκορδοπούτσο του Αχμέτ και ψωλή του Μουχαμέτη. Άμα σε προετοιμονή σου, πάρε την ψωλή και εξής. Ευχαριστώ. Τώρα σε καλά. Πού, πού, πού. Αν μετά από αιώνες μας ψάχνουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος, έτσι, τι θα καταλάβουν? Πες μου εσύ, πες ότι μέσα σε δύο τάφους βρίσκουν το Βενιζέλο. Σε έναν αποκλείεται να χωρέσει.
Πώς θα εξηγήσουν πώς ο Βενιζέλος, ενώ έπαιρνε το ποσοστό του, αυτός έπαιρνε μεγαλύτερα αξιώματα. Αυτός, άμα φτάσει στο 1%, μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Τι θα πούνε οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος, πώς έφτασαν αυτοί οι Έλληνες που δώσαν τα φώτα στην ανθρωπότητα να τους κόβουν τα φώτα οι ΔΕΗ και να παραμένουν μουγκοί. Θα ρωτάνε οι αρχαιολόγοι, τι θα απαντήσουμε. Ο παπαγάλος, γιατί μουγκάθηκαν οι άνθρωποι, γιατί μουγκάθηκαν όλοι και δεν μιλάνε. Λοιπόν, πεινάει ο κόσμος και δεν το λέω εγώ, το πετώπε παπαγάλος, γιατί παλιά στα σπίτια οι παπαγάλοι. Ό,τι λέει το αφεντικό το λέει και ο παπαγάλος. Ακούς τι λέει ο παπαγάλος, καταλαβαίνει τι είναι σπίτι. Τι λέει ο παπαγάλος, παρακαλώ να ακούσουμε τι λέει ο παπαγάλος. Μακαρόνια με κοιμά. Μακαρόνια με κοιμά, λέει ο παπαγάλος. Η διάλυση της χώρας προχωρεί ακάθεκτη. Έχουν σχέδιο, λέει, για έξοδο από την κρίση. Κάνουν τα τελευταία χιλιόμετρα η κυβέρνηση. Βεβαίως κάνουν τα τελευταία χιλιόμετρα και εμείς τα δικά μας τα τελευταία. Έχουμε κι άλλα. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εξαντλήσει υπομονή Κινέζου. Δεν υπάρχει το θέμα. Και εμείς κοιτάμε να δούμε πού είναι η έξοδο από την κρίση. Δεν έχει μείνει ένα ευρώ στη τσέπη. Ετοιμάζονται οι αγρότες στα χωριά, το ξέρετε αυτό. Να εφαρμόσουν το ινδικό σύστημα να μαζεύουν τα στάρια το καλοκαίρι. Γίνονται εντατικά μαθήματα στη Θεσσαλία για να μην ξοδεύουν πετρέλα στις μηχανές. Έχουν φέρει τρεις Ινδούς και διδάσκουν πώς θα. Ορίστε, παρακαλώ. Έτσι θα θερίζουμε το καλοκαίρι. Πάνε οι μηχανές. Ένας θα κάνει το θόρυβο και άλλος θα κόβει τα στάρια. Τι να πεις. Τι να πεις. Τι να πεις. Έχει φτάσει ο κόσμος σε απόγνωση. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε Αγελάδα από μόνη της, να βγει του μόνη του, καταλαβαίνεις. Προσλαμβάνω security για τις Αγελάδες. Δυο λεφτά την άφησε έξω τη Αγελάδα ο άνθρωπος να βοσκήσει. Δες τι έγινε. Ήπια ένα τσιμπουράκι μέσα άνθρωπος. Και πήγε. Περίμενε να δεις. Θα βγει τώρα να δεις. Δες. Δες τι γίνεται στον κόσμο. Ο Χριστός και τα Αναγίες. Άι. Χριστός και τα Αναγίες. Δρόμο. Από την αρπαγή της ωραίας Ελένης, φτάσαμε στην αρπαγή της ωραίας Αγελάδας. Έχει ακριέψει η κατάσταση, έτσι. Φυλάνε τις στάνες, μα την Παναγία. Σκέφτεται να πάρει και έναν τρίτο security, προκειμένου να προσέχει το μαντρίο που ο άνθρωπος διατηρεί 200 εγωπρόβατα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος πια. Να την παίζουν στα πρόβατα. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε πια security για τα πρόβατα. Πήρε security για τα πρόβατα, το καταλαβαίνεις. Πάει η εποχή που ο Τσοπάνος καθόταν αμέριμος με τη φλογέρα και την έπαιζε. Τσίτα ο Τσοπάνος, έτσι είναι. Η κυβέρνηση αυτή, που ο Θεός θα την κάνει κυβέρνηση, ακολουθεί πιστά, διαπραγμάτευτα τις εντολές των δανειστών. Σήκω, κάτσε, κάτσε, ζήκω. Κάθε τόσο μας περιμένει και μια ψυχρολουσία. Αλλά η κυβέρνηση ξεχνάει ότι εμείς είμαστε το άλογο. Το άλογο στην ιστορία είναι ο λαός. Και όποιος παίρνει πρωτοβουλίες για ψυχρολουσίες, δεν υπολογίζει το άλογο. Όπως αυτή, έτσι, τα ίδια θα πάθει η κυβέρνηση. Κάνει η κυβέρνηση μόνη της. Είναι τ' άλογο από κάτω. Είναι ο λαός από κάτω. Μου πέφτει το βρακί, Παναγία, τι θα κάνω. Όχι, κανονικά το λέω αυτό έτσι. Αλλά ποιος να με σώσει τέτοια ώρα. Είναι live. Μου πέσει, έπεσε. Δεν μου πέσει, σώθηκα. Πάει στο διάλογο τώρα. Κάθομαι, ρουφιέμαι, τεντώνομαι, φουσκώνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Το έχουν παραξευθυλίσει, κυρία μου. Φορτώνω το γάιδαρο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έχει φτάσει η φορολογία στο 110%. Σε λίγο δεν χρειάζεται να παίρνουμε μισθούς, θα πάνε, μας δίνουν ένα σάντουιτς, θα φεύγουμε. Ή μπορούν να τα κάνουν τα μισθολόγια κατευθείαν να είναι εστιατόρια, να πάμε να τρώμε και να φεύγουμε. Αντί να βγουν και να πούν αποτύχαμε, διότι δεν διαπραγματεύτηκαν τίποτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν απ' όλα την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία της. Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία καγκελάριο, γιατί γνωρίζει καλά το πρόβλημα της ρευστότητας και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την καγκελάριο και για τη φιλοξενία της αλλά και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Εμείς όταν ήμασταν μικροί
Λέγαμε ευχαριστώ, μας δίνανε ένα γλυκό. Σκέτα εσύ το λες. Δεν σου δίνει όλο τίποτα. Ευχαριστώ. Τι σου δώσε. Τίποτα. Τι μπορούν να κάνουν, κυρία μου, δύο κόμματα τα οποία λαδώθηκαν τα μισά του στελέχη και από τη Siemens. Τους κρατάει η Γερμανία στο χέρι και δημοσιογράφους κρατάει στο χέρι πολλούς. Και υποχρεώνεται ξανά ο κύριος Σαμαράς να πάει να παρακαλέσει πάλι τη μητριά μας. Να μας αφήσει λίγο ελεύθερος, λίγο λάσκα. Πάγεσαι, έλα, είναι και αυτός ο λόγος πεινάει. Έλα, είναι να πληρώνουμε ένα σκασμό αεροπλάνα. Έλα, δεν το θέλει αυτό που κάνει, είμαι σίγουρος. Κανείς δεν θέλει το προσκύνημα. Πήγε και της είπε να μας βγάλει το μνημόνιο λίγο νωρίτερα. Γιατί έχει το Τσίπρας. Δηλαδή, αν δεν έχω τον Τσίπρας, θα έπρεπε να μείνουμε αιώνια στο μνημόνιο. Περιμένουν να δουν τα γκάλοπ για να πάνε να ζητήσουν κάτι για το λαό τους. Πριν δεν κάνουν τίποτα. Διεκδικούν μόνο όταν είναι να χάσουν την καρέκλα τους. Η υποταγή αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Διότι το ακούσαμε, το άκουσε Σαμαράς. Δεν πήγε έτσι στην Μέρκελ. Άκουσε γρήγορα στην έκθεση εκεί καθώς περπατούσε. Υποσχέδιση από δεν αντέχουν. Είμαστε στα πρόθυρα τη αυτοκτονία. Όλοι ξέρω το. Το ξέρω. Το ξέρει. Αν αυτοκτονίζει δηλαδή, θα το ξέρει. Εντάξει. Η Ευρώπη διαλύεται. Θα το δείτε σιγά σιγά. Όταν σε μία ενωμένη Ευρώπη μία χώρα λέει ότι εσένα μπορώ να σε βγάλω από την Ένωση, αυτό σημαίνει ότι η διαίρεση της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει. Διότι όλοι ξέρουμε ότι δεν είμαστε πια ίση, δεν εξαρτάται από εμάς αν θα παραμείνουμε και περιμένουμε αν θα μας πει η Μέρκελ ναι ή όχι. Θα μείνετε ή δεν θα μείνετε. Οι πρωθυπουργοί δεν είναι για να μεταφράζουν στους λαούς τους τις επιθυμίες της πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας. Δεν ψηφίσαμε μεταφραστές, ψηφίσαμε πρωθυπουργούς. Και δεν τα μεταφράζει κιόλας Σαμαράς και θα αναγκαστεί να το τα πει καμιά μέρα η Μέρκελ. Θα του τα πει η Μέρκελ όπως. Πες το κι εσύ. Quello che scrivono sui giornali. Και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα. Σε τούτα η κατσάτε. Πες το τώρα. Shit. Τι. Είναι μαλακία. Είναι μαλακία. 100% μαλακία. Είναι 100%. Πέμπτο πώς με συγχωρείτε. Είναι 100% μαλακία. Ναι, το καταλάβαμε τώρα. Στο έλεγε πριν δεν το έλεγες. Πήγε να το κρύψει. Μαλακία. 100% μαλακία. Άλλο ονειρευόταν ο Σαμαράς. Πίστευε θα πάει στην Μέρκελ και θα του πει φύγε από το μνημόνιο, να βγει από το αεροδρόμιο έτσι, ως ο Μίστερ Γκάγκα. Αυτό ονειρευόταν. Μας τα γυρνάς, Αντώνη. Και αυτή λέει την Γκάγκα. Ένα ρούχο δεν έβαλε να έρθει. Ε, αυτή μόνο βγάζει ρούχα. Δεν έχει βάλει τίποτα και δεν είναι να πεις. Έτσι. Την έχει την. Ε, έχει. Ωραίο είναι, ευχάριστο, αλλά έχει. Τη ζήσαμε και αυτά, το τι ακούσαμε τη Lady Gaga. Μας κόστησαν το δικό μου 100 ευρώ που είναι πρώτη σειρά μπροστά-μπροστά και τη μαμά που είναι λίγο πιο πίσω 50. Η γυμνά 50 από πίσω να τον παρακολουθεί. Αυτό το πράγμα πήρε όλη την ενέργεια και έλαμπε. Ήταν το δέρμα όπως την πορσελάνη. Ήταν απίστευτο το πράγμα που είχα ζήσει. Ήταν η πρώτη φορά που την έχω δει από κοντά. Είναι 6 χρόνια το όνειρό μου. Παιδιά, ξύπνησα 7.30 ώρα το πρωί και ω σημείο ήμουν έτοιμο. Άρα 7 ώρες περίπου. Είναι απελευθερωμένη. Ναι, παρακαλώ. Και αυτό. Α, πήγατε στη Lady Gaga. Πήγατε στη Lady Gaga. Δύο κόσμοι στη ζωή αυτή. Πες το μου, χρυσέ μου άνθρωπε, και εσύ να προχωρήσω. Δεν μπορώ. Σήμερα το 1907 αρχίζουν οι εργασίες αλφαστό. Θα το βρω. Ασφαλτόστρωση. Δεν μπράβο. Μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Είπαμε θα τα πούμε όλα. Αλλά να μην περιμένω τη γυναίκα. Είναι του κουκουέ η γυναίκα. Που η γυναίκα είχε τα εντερικά τη, είχε πόνους εδώ στο στήθος, μυϊκούς και πήγε στη Βουλή. Μιλάει ο Παφίλης και αυτή πίσω μόνη της. Αυτοθεραπεύεται. Γιατί αποκλείονται τα άλλα κόμματα. Να συμμετέχουν στην επιτροπή. Άρα έχει μια λογική, η οποία λέω ότι έρχεται απ' έξω και ορισμένη εδώ την υποστηρίζω. Και με... Τρώει τον τώρα από μέσα. Δεν έχει φαίνεται πάει στην τουαλέτα το πρωί και πιέζει. Να
Τώρα περάσαμε σε άλλα σχέδια. Τι γίνεται, παιδιά, από πίσω? Τι γίνεται, Θεέ μου? Τι πόνος είναι αυτός? Αμάν, 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 αμάν. Φτιάξε με, Λενίτσι, που λέμε. Μισό λεπτό, παρά ένα αλέρτ, δεν τα ακούτε, ρε παιδιά? Silver Alert. Εξαφάνιση κόμματος. Πού είναι το κουκουέ? Πού είναι το κουκουέ? Μπορείτε να βοηθήσετε. Πού είναι το κουκουέ? Πού είναι το κουκουέ? Χάνει... Εδώ είναι, ναι, ο κύριος. Το ξέρω ότι είναι εδώ, αλλά σιγά σιγά τη χάνει τη φωνή του. Όχι την ετοιμότητά του. Τη φωνή του. Αυτή ήταν η φωνή που είχε το κουκουέ όταν κυβερνούσε το Πασόκ. Ήταν σε μια γκρινιάρα αγριά που τη στέγαν και οι δύο. Ή πρωτοστατούσε μπροστά. Καταλαβαίνεις εσύ ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση? Δεν είναι βέβαια συγκυβέρνηση όπως είχαν γίνει με το Μητσοτάκη, αλλά είναι μια όρατη συγκυβέρνηση. Με την παρούσα κυβέρνηση. Δεν χτυπάνε πλέον το σύστημα, είναι ελεγχόμενες οι αντιδράσεις. Να μην προκαλέσουν κανένα πρόβλημα. Ωραία λοιπόν, να υποθέσουμε, κυρία μου, ότι αν έρθει ο Τσίπρας θα είναι τα ίδια σκατά με τους άλλους. Το δεχόμαστε. Τι είναι αυτό που προτείνουν? Να μην αλλάξουμε, να μείνουμε στα ίδια σκατά? Τι πρέπει? Πρέπει πρώτα να είναι καθαροί. Ναι, έχει λογική αυτό που λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα κάνανε μαντάρα ή μεν θα τα σώσει ο Αλέξης, δε. Βεβαίως. Σωστή η σκέψη. Αλλά συμφωνείτε ότι ο μισθός πρέπει να μείνει στα 300 ευρώ? Είναι παράλογο ο μισθός να πάει στα 750 ο κατώτατος? Και αν συμφωνείτε, γιατί δεν βάζετε πλάτη να αποκαταστήσουν οι εργαζόμενοι τα εισοδήματά τους? Αν λες ότι δεν μπορούν να πάρουν τα 750 εσύ, τότε δέχεσαι τα 300 της κυβέρνησης. Κυρία μου, αυτές τις ώρες δεν μπορεί κανένας να μείνει χωρίς θέση. Η Ελλάδα ή θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί. Και αυτές οι μεσαίες λύσεις, οι υποταμίσιες, που σημαίνουν συνέχιση των κυβερνήσεων υποταγής, δεν οδηγούν πουθενά. Έχουν αποθαρσυνθεί. Δεν ακούς τι λέει ο Γιακουμάτος? Βάλτε να το ακούσουμε. Μακαρόνι. Υπάρχουν 5-6 μάρκες. Μάλιστα. Επώνυμες. Πολύ σωστά. Όταν πάει λοιπόν η κυρία Καμπουράκη. Μάλιστα. Και έχει το κεφάλι της εκεί πάνω, σαν το παγώνι. Ναι. Θα πληρώσει ακριβά. Όταν η κυρία Καμπουράκη σκύψει το κεφάλι της και δει μακαρόνι, επώνυμο, ιδιωτική ετικέτα. Προσέχτε κάτι, θα καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Η κυρία Μπάγια ή κάθε Μπάγια πάει στο σούπερ μάρκετ. Καλό είναι να μην έχει το κεφάλι ψηλά σαν το παγόνι. Καλό είναι να ψάχνει και χαμηλά. Κανένας δεν πάει πια έτσι. Όλοι κοιτάνε καλά. Θα ψωνίζουμε στα 4. Θα σου δείξω πώς θα πας στο σούπερ μάρκετ αύριο. Εσύ αποκλείεται. Τσουλώντας θα σε πάμε σένα. Εγώ στο δείχνω και ο Θεός βοηθός. Έτσι θα ψωνίζουν οι νοικοκυρές. Αχ, μακαρόνια. Αχ, έλα, Παναγιώτη! Βρήκα μακαρόνια φτηνά! Έτσι, από αύριο στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Ας τα χωρίσουν και τα σούπερ μάρκετ σε ψηλά και χαμηλά. Παιδί μου, πρόσεξε τα τρόφιμα, είναι η ώρα να χύνουμε το γάλα. Τι στέλνεις κερά με το παιδί σου τέτοια ώρα? Πήγαινε ψώνεις εσύ, δεν το βλέπεις το παιδί? Δείξε το αλμύρι, δεν το είδα εγώ. Γελάσαν αυτοί και εγώ δεν γέλασα. Επιτρέπετε, κυρία μου, να παίρνουν τηλέφωνο, απέναν τηλέφωνο ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς να ακυρώσουν την επίσκεψη του Τσίπρα, να το πιστεύει στον Πάπα. Παίρνα τηλέφωνο, το διάβασα στην εφημερίδα και λέγανε ποιος είναι αυτός, γιατί το δέχεσαι από πίσω. Επιτρέπετε, κυρία Βούλτεψη, να λογοκρίνει σήμερα το 2014 στην τέως κρατική τηλεόραση που την κάνανε ιδιωτικό κανάλι των δυών τους? Αυτή τη στιγμή η ΝΕΡΙΤ είναι ιδιωτικό κανάλι με λεφτά δικά μας και έχει δύο μετόχους, το Σαμαρά και το Βενιζέλο, που κάνουν ό,τι θέλουν. Κυρία Βούλτεψη, πριν κατηγορείς τους χρυσαυγίτες, σκότωσε το δικό σου χρυσαυγίτη μέσα πρώτα, γιατί η λογοκρισία είναι χρυσαυγητισμός.
Και την ώρα λοιπόν της εξόδου από την κρίση, πάνω που φεύγαμε, να δώσει η κυβέρνηση μια όθηση, έφερε και τον ένθια, το μεγαλύτερο ανοσιούργημα όλων των εποχών, που το ψήφισαν με 51 βουλευτές, από τους οποίους αντικατέστησε τους 8, επειδή δεν είχε την πλειοψηφία. Τα είχαμε δικαιολογίες ότι είχαν δουλειές. Ποιες δουλειές είχαν, για ρωτά. Αν θεστείς από την Κρήτη στην Αθήνα. Από την Κρήτη στην Αθήνα. Άρα θα πάτε να ψηφίζετε στη Βουλή. Εδώ θα είμαι, θα δούμε. Κατάσταση να γίνει αντικατάσταση και εάν όχι. Στην Αθήνα ήτανε. Και τον αντικαταστήσανε. Γιατί δεν θα έβγαινε ο νόμος. Που ήτανε. Δηλαδή έχει αλλάξει εποχή. Έμαθα τώρα γυναίκα τα μέσα στο λεωφορείο και τη λέει να πίσω ληστεία. Και λέει, α το διάλεμε τρόμαξα να μην ήταν ελεγκτής. Το καταλαβαίνεις. Και έφτασε ο ελεγκτής να φοβίζει περισσότερο από το ληστή. Διότι είναι απλή η σκέψη. Ο ληστής. Αχ, τώρα το έπιασε, κυρία. Πλάκα κάνει. Ο ληστής δεν έχει λεφτά, θα φύγει. Ο ελεγκτής θα σε κατεβάσει κάτω, θα σε χώσει φυλακή. Ετοιμάζουν πληστηριασμούς και στην πρώτη κατοικία. Αυτή δεν είναι φόροι, αυτή είναι όμως εκβιασμός. Σε απολύουν από τη δουλειά. Σου κατεβάζουν το μισθό, σου ανεβάζουν την αντικειμενική αξία. Δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις, σου βάζουν φόρο αβάσταχτο. Οι χειρότεροι τοκογλύφοι δεν θα βάζαν τέτοιους φόρους. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι. Δεν μπορεί να φορολογείς πάνω σε αντικειμενικές αξίες που είναι ανύπαρκτες, που υπερβαίνουν τις εμπορικές αξίες. Πρέπει να σας πω ότι εγώ καταλήγω στην εκτίμηση ότι όλο αυτό είναι μάρα, μία έμεση, ένα έμεσο κούρεμα των καταθέσεων. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι έμεσο κούρεμα των καταθέσεων. Μετά την Κύπρο που τρομάξαμε εδώ, τους είπαν να κάνετε τα ίδια. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα πάνε κατευθείαν από τις τράπεζες, θα γινόταν ξεσηκωμός, ξεκίνησαν αυτό το κούρεμα. Το οποίο είναι, δεν σου μειώνω το μισθό, αλλά δώσ' μου από το μισθό σου για αυτό που έχτισε ο παππούς σου, ο προπάπου σου, ο πατέρας σου. Έχει αλέψει ο κόσμος. Τι ένθια να πληρώσει για το σπίτι αυτό, κυρία μου. Η καθίζηση του εδάφους πριν από 7 μήνες κατέστρεψε τα σπίτια. Πληρώνει ένθια αυτό εδώ. Καθιστώντας τα ακατοίκητα. Δεν είναι λογικό, ξέρω εγώ, ένα σπίτι τιμό. Το χωριό πλήττεται εδώ και χρόνια από μεγάλες κατολιστήσεις που έχουν καταπιεί δεκάδες σπίτια. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να τον καταλήψουν και όμως αρκετοί από αυτούς πήραν στα χέρια τους το λογαριασμό του ένθια και καλούνται να πληρώσουν για τα γκρεμισμένα. Χαρακτηριστική πληρώνει ένθια αυτό. Σκεφτού, που έχει δηλώσει. Υπολογίζει την επιφάνεια του οικοπαίδου 709 τετραγωνικά. 709 τετραγωνικά. Και τι έχει μείνει από το οικοπαίδο. Από την αρχή. Δεν έχει μείνει. Όχι μόνο δεν το ξέρω που βρίσκεται. Πάω εκεί, δεν βρίσκω τίποτα. Δηλαδή το ένα έχει πέσει ένα πάνω στο άλλο. Ποιο θα πληρώσει ένα οικόπεδο μέσα που είναι τρία οικόπεδα ένα πάνω στο άλλο. Θα πληρώσει και τα τρία. Του φύγει το οικόπεδο αυτού και πήγε κάτι πάνω σε ένα άλλο. Και έχουν κάνει παρτούζα τρία οικόπεδα. Και θα την πληρώσει αυτό στην παρτούζα, την οικοπαιδική. Το καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, κάνουν επίτηδες αυτά τα λάθη με τον ένφια. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαία τα λάθη. Είναι για να μαζέψουν λεφτά τώρα, να το παρουσιάσουν ως δίθεν πλεόνασμα, να μοιράσουν πάλι ένα μπουρμπουάρ από τα λάθη του ένφια, τα οποία θα τα πάρουν αμέσως μετά τις εκλογές. Για να συνεχίσουν να κυβερνάνε. Ο φόρος απευθύνεται σε πρόσωπο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και με τους διεθνείς κανόνες, απευθύνεται σε πρόσωπο. Φορολογεί τη φοροδοτική ικανότητα αυτή προσώπου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ. Ο φόρος απευθύνεται συνταγματικά μόνο σε πρόσωπα, στα εισοδήματά τους. Αλλά θέλουν να πάρουν τα σπίτια όλων των ανθρώπων, να τα δώσουν και αυτά στους δανειστές. Αυτή είναι η συμφωνία. Αυτά δεν είναι θυσίες. Αυτά είναι ανθρωποθυσίες. Αγγίζουν τα όρια της κτηνοδίας. Κάθε χρόνο οι Έλληνες θα δίνουν τα σπίτια τους. Γιατί αυτή είναι η απέτηση των Γερμανών. Και πάει και λέει ευχαριστώ. Για να έρθουν, λέει, οι επενδυτές. Εντάξει, οι επενδυτές, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, είναι πάντα ξένοι. Όταν λέμε επενδυτής, φαντάζεσαι κάποιο ξένο. Έτσι δεν είναι, δεν σου πάει στο μυαλό ότι είναι Έλληνας. Τελείωσε ο Έλληνας επενδυτής. Ο Έλληνας μπορεί να επενδύσει, δεν μπορεί να επενδύσει στον τόπο του, είναι καταδικασμένος να είναι εργαζόμενος. Άρα δηλαδή, τι είναι το θέμα, να έρθουν ξένοι να φτιάξουν εργοστάσια και να δουλεύουν εδώ οι εργάτες. Ό,τι στις αποικίες. Η μόνη επένδυση που κάνουν οι Έλληνες είναι να σκύβουν το κεφάλι. Δεν ξέρω τι θα κερδίσουν αυτή την επένδυση. Πώς μπορείτε να καλείτε ένα παιδί που παίρνει 300 ευρώ σήμερα να πληρώσει ένθια για το σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας του, που το χρησιμοποίησε σε συμβόλαια, σε μεταβιβάσεις, σε φόρους κληρονομιάς. Ήρθε η ώρα του ήρεμου ξεσηκωμού. Ήρθε η ώρα του ήρεμου ξεσηκωμού. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανένας λαός, κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μπορεί να σταματάει τις κυβερνήσεις όταν χάνουν το μέτρο. Και αν έρθει αύριο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα λέει και άλλα δεν κάνει, θα ξαναπεριμένουμε.
Δεν πρέπει να κάθεται στον καναπέ και να τον περιμένει. Αλλά πώς θα κινηθεί με αυτές τις πουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που κάνουν μαϊμούς συγκεντρώσεις με πλακάτ γύρω-γύρω και τους περιφέρουνε για να βαριέσαι και να λες δεν γίνεται τίποτα. Επίτηδες. Στημένο όλο το σύστημα. Έτσι που να δημιουργείται το αίσθημα στους Έλληνες ότι δεν βγαίνει τίποτα. Και αφήνουν τις καθαρίστρες μόνες τους σε όλη την Ελλάδα να κοιμούνται και να ξυπνάνε τόσο καιρό έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και πήγαν σήμερα, δικαιώθηκαν, αναβλήθηκε ο Άριος Πάγος. Θα δικαιωθούν οι καθαρίστες, να το θυμηθείτε στη χώρα αυτή. Θα δικαιωθούν και οι σχολικοί φύλακες. Θα έρθει η ώρα. Δεν θα δικαιωθεί μόνο ο πολιτικός που έκλεψε. Η κυβέρνηση με τον έμφυα δεν υπολόγισε σωστά. Η προπαγάνδα στα κανάλια κάθε μέρα γκρεμίζεται. Δεν θα ζουν συνέχεια μικρομεσαία με το φόβο, κυρία Μικρομεσαία. Εκτός από φόβο έχουν και μυαλό. Και όταν τελειώνει ο φόβος, ξυπνάει το μυαλό. Η κυβέρνηση έπαθε αυτό που έπαθε η χοντρή. Δεν υπολόγισε το πίδημα η χοντρή. Πόνεσε η θάλασσα. Αυτό σου λέω μόνο. Πόνεσε η θάλασσα. Λιώσαν τα καβουράκια. 8 χταπόδια πάντα συγκοπεί από το χτύπημα. Έχουμε πολλά προβλήματα μεγάλα σαν λαός. Σας το λέω, έχουμε προβλήματα σαν λαός μεγάλο. Και κάθε λαός έχει τα δικά του προβλήματα. Ας πούμε, οι Νιγηριανοί θέλουν μεγαλύτερα προφυλακτικά. Τα παίρνουν, λέει, και τους έρχονται μέχρι τη μέση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Η είδηση που έρχεται από τη μακρινή Ουγκάντα. Ναι. Στην Ουγκάντα. Έγινε, λέει, χαμός, υπάρχουν διαδηλώσεις, χιλιάδες mail. Έχουν βγάλει τα πουλιά τους έξω, λέει. Έχουν περάσει μισά προφυλακτικά. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το λάθος. Έτσι, στους Κινέζους πάλι περισσεύουν. Τα κάνουν φιόγκο το μισό. Διότι το προφυλακτικό έχει φτιαχτεί πάνω στο δικό μας το καλούπι. Πλακώνονται, λέει, ένας Κινέζος και ένας Νιγηρέος. Τι λένε, ο ένας στο μακρύ του και άλλος στο κοντό του. Ταλαιπωρούνται οι λαοί, καθένας με τα δικά του. Ξεκίνησα όμως την εκπομπή από τον πανικό μου να μπω, να τα κάνω μια ευχή. Την πήρα από εσάς, αλλά έτσι δημόσια μια ευχή. Θα βάλω εγώ τη δικιά μου να μου δώσει μια ευχή. Έλα, δώσ' μου εσύ. Λάκη. Έλα. Καλώς τα κύρια μας τα δυο. Όλους οι λαοί σε να πηγαίνεις. Καλές δουλειές, καλό τσαντήρι. Αυτό μόνο. Και με το καλό να τον έρθει η χρονιά. Με το καλό. Και άντε που είμαστε εδώ στον Πειραιά, να πούμε και ένα τραγούδι. Ένα είναι το τραγούδι θα πούμε εδώ για να κλείσουμε το πρώτο μέρος, το πασίγνωστο. Πώς θα ήθελα να είχα και ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα. Πώς θα ήθελα να είχα ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα χρονιά. Ναν, όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Και τρία και τέσσερα και πουλιά, παιδιά. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πουλιά, δεν το έχει μάθει ποτέ το τραγούδι σωστά. Μπράβο! Μπράβο, έδωσε και συγχαρητήρια στον εαυτό της. Πάμε λοιπόν να το πούν οι κυρίες. Αυτό είναι το τραγούδι της κυρίας. Τραγουδάνε οι κυρίες εδώ πέρα. Ακούω τις φωνές. Τα έχω γραμμένα. Πώς θα ήθελα να είχα ένα. Οι κυρίες μόνο. Πώς θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Να μεγαλώσουν όλα να γίνουν σαν η Γυριανά. Όταν βραδιάζει, του μπαμπί δεν με σκιάζει και να βογκάω με βάζει να ακούει ο Πειραιάς. Μαζί. Όταν βραδιάζει, του μπαμπί δεν με σκιάζει και να βογκάω με βάζει. Βογκάω. Να του ειδήσει. Μαζί. Πώς θα ήθελα πουλιά. Πώς θα μεγαλώσουν όλα τα κύρια. Για χάρη πουλιά.
πως τα πέρα είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Να μεγαλώσουν όλα, να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Αισθάνομαι πολύ ωραία τώρα εδώ. Από το παράθυρο μου στέλνω να δύο και τρία και τέσσερα φίλια. Διάλειμμα θα κάνω τώρα, σε λίγο τα λέμε ρε παιδιά. Απόψε στο Δημοτικό Θέατρο. Δώσε πανηγύρι, μην το χάσω. Δέξε με κλέτη, δώσε, δώσε. Ούτε δεν έφυγα. Αυτό είναι η κίνηση του Έλληνα. Κουνιέται αυτή λίγο. Αυτός προσπαθεί λίγο να ψιλοκουμπήσει. Αυτό είναι η Ελλάδα. Στεναχώριες. Ας τη μουσική από κάτω, ντέρτια, καημή, αλλά μόλις μπει το τραγούδι, πως αρπάζει ο Έλληνας, σαν ξερό κλαδί ρε παιδί μου, κράτσα. Εδώ κυρία μου, εδώ είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπήκε σε τροχιά εκλογών. Από την στιγμή που ο Βενιζέλος ζήτησε αλλαγή του εκλογικού νόμου, κηρύχθηκε επισήμως η προεκλογική περίοδος στο Πασόκ. Το Πασόκ θα κατέβει ως ελιά, επειδή ντρέπεται να λέγεται Πασόκ. Αλλά δεν ντρέπεται να παίρνει την επιχορήγηση των εκατομμυρίων ως Πασόκ. Αυτό δεν έχει καμία ντροπή. Ένα κράτος, ένας λαός ολόκληρος στην υπηρεσία των συμφερόντων ενός ανθρώπου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αφού το Πασόκ μίκρινε, θα φτιάξουν καινούργιο εκλογικό νόμο για να συνεχίσει να κυβερνάει ο Βενιζέλος. Έχουν κάνει τους νόμους φουγκαρόπανα. Έχουν κάνει το σύνταγμα πατσαβούρια. Ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών δεν θα τολμούσε ούτε η δικτατορία να τον ψηφίσει. Νόμους για να μην τιμωρούν οι τραπεζίτες όταν δίνουν δάνεια στα κόμματα. Νόμους για να μην υπάρχουν ευθύνες στα ναυπηγεία του γερμένου υποβρύχιου. Εκλογικός νόμος για να υπάρξει κυβερνησία και να κάνουν σχηματισμούς στα κόμματα που θα είναι επιχορηγούμενα πλέον από επιχειρηματίες. Τώρα αποφασίσαν πρέπει να τους ενισχύσουν επιχειρηματίες. Δηλαδή, τόσα χρόνια που είχα λεφτά οι επιχειρηματίες δεν τους δίνανε. Τώρα που κλείσανε οι επιχειρήσεις, σκέφτηκαν πού να το δώσω το περίσσευμα. Μου το δώσω το κόμμα να πιάσει λίγο τόπο. Λες και μισοί βουλευτές δεν είναι αγορασμένοι. Πατσαβούρια. Όποιον θέλω τιμωρούν, όποιον θέλω να αφήνουν ελεύθερο. Και βάζω και το Σούρου να δίνει άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στον Καρατζαφέρη για να τους ψηφίσει. Αντί να τον πληρώνω κατευθείαν, πάρ' το κανάλι, σου δίνουμε αξία, πάρ' τα από εκεί. Και ένας λαός κάθεται και υποφέρει. Και ακούει αυτούς τους δημοσιογράφους της αθλειότητας, της κυριολεξίας της αθλειότητας. Εσύ δεν τα κρατήσεις, αλλά σου τράβει να πέσει. Εσύ ότι μέσα κρατάει τα κρατήσεις. Αλήθεια πες στον κόσμο. Μισό θέματα. Όχι αν πέσει. Λίγη θέματα. Αν πέσει και μέσα θα τα κρατήσεις την τράπεζα, λεφτά σου. Πότε να πέσει. Πιάζω ότι έχει κάμερα τώρα. Τώρα το Φεβρουάριο πέφτει και μέσα. Τα κρατήσεις θα κρατάς την τράπεζα. Πού είναι ο Μπάμπης. Κάθε ορθολογικός οικονομικός ορθολογικός άνθρωπος, αν έχει περίσσευμα από την ελάχιστη αποταμίευση που τη θεωρεί ότι θα τη πάει έξω. Λόγους, μπορεί να του τύχει ένα έκτακτο, ένα έκτακτο φακελάκι. Είναι κάτι και ο καινούργιο πανικό τώρα, θα φύγουν όλα. Καταρχήν δεν υπάρχει έξω, είμαστε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει τελειώσει. Τι Πασόκ είναι αυτό, κυρία μου. Να το πιάσουμε την αρχή, είναι Πασόκ τώρα αυτό.
Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Χειροκροτούν τον άνθρωπο που διέλυσε τη χώρα. Πόσο διορισμένος είσαι. Πόσο διορισμένος είσαι. Πόσο διορισμένος είσαι. Πόσο διορισμένος είσαι. Ρωτώ. Μάζεψε τους δικούς του. Τους τρίμωξε εκεί σε ένα δωμάτιο σε λίγο. Θα τους μαζεύσει ένα σανσέρ. Δεν θα θέλει παραπάνω. Θα είναι ο αρχηγός στο σανσέρ. Θα λέει άτομα 8, θα μπαίνει ο Γιώργος μέσα. Άλλοι 7, θα το χειροκροτά, θα φτάσει στο τρίτο. Τέλος. Τι γελιότητες είναι αυτές που ζούμε. Και τους μάζεψε όλους αυτούς που είχαν και Αλτσχάιμερ. Ξεχάσανε. Γιώργο Γερά να φύγει δεξιά, το καταλαβαίνετε. Σήμερα τα λέγανε αυτοί. Ποια δεξιά. Δεξιά είσαι και φαίνεσαι. Με την ακροδεξιά κυβέρνηση ο Γιωργάκης. Για υπευθυνότητα του Καρατζαφέρη μίλαγε. Τα ξέχασες. Ο Καρατζαφέρης τον συμβούλευε. Το ξέχασες. Το Πασόκ έγινε η χειρότερη δεξιά που πέρασε από τη χώρα. Ακόμα και ο Σαμαράς είναι αριστερότερος. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Λέω και καμιά μαλακία να πέρασει η ώρα τώρα εδώ πέρα. Παίρνω την ευθύνη των όσων λέω. Από την ώρα που η εντεταλμένη μαϊμού της ιστορίας, ο Σιμίτης, ανέλαβε την ηγεσία του Πασόκ, όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα ήταν προδιαγεγραμμένα. Τόση Παπανδρική ήταν μέσα, που όποιος και να έμπαινε, Παπανδρέο το φωνάσε. Γουρλιάζανε, παιδί μου. Δεν βλέπα. Γιώργο, Γιώργο. Τους χασικλώνουνε. Απόρρισα με την ψυχραιμία του Βενιζέλου. Μα την Παναγία. Όσους πόντους κέρδισε ο Βενιζέλος με την υπομονή του εκεί, δεν τους κέρδισε ποτέ. Απόρρισα. Διότι άλλα πάμε η διαφωνία και άλλα αυτό το ξεφτιλίκι η αγένεια. Μόνο η γυναίκα ουρλιάζει και προσέχει. Είναι προσεκτική η γυναίκα. Την ώρα που κάνει, ας πούμε, έτσι, βλέπει την άκρη του ματιού της ότι μπορεί, ας πούμε, να ξεκινάει μια ελαφρά χαλάρωση στο μπράτσο. Θυμηθείτε τη διακήρυξη μια ζωή μαζί. Η διακήρυξη του Πασόκ, η ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, ξεκινά με τη φράση. Βέστη. Η τραγωδία της Κύπρου. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μόνο η γυναίκα μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα βλέμματα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Πάμε να δούμε το βλέμμα. Αλήθειες και διδάγματα από την ιστορία μας. Από τους αγώνες, το έργο της παράταξής μας. Τους αγώνες του Γεωργίου Παπανδρέου για τη δημοκρατία και την παιδεία. Στου αγώνε του Αγρότη. Πάμε να δούμε το βλέμμα του Γιώργου. Και βέβαια ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, κύριος Παπανδρέου. Γεια σε παρακαλώ, ρε. Κοντρόλ, φέρε μου τα προσωπάκια του στα αγγλικά να τα έχω αριστερά και δεξιά να σου βλέπω μαζί. Βάλε τον ένα να παριστερά από δεξιά. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τα σαγόνια του Γιώργου τρέμουνε. Ο άλλος τρώει γιατί πεινάει. Άμα αργήσει αυτός να φάει και δεν είναι στην ώρα του, αρχίζει και μασάει από μόνος του. Απίστευτο δεν είναι ότι τρώει χωρίς φαγητό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Το έχεις δει πουθενά εσύ. Έχεις δει κανένα άνθρωπο κάθε έτσι να κάνει. Αφού νόμιζε έχει πιφτέκι μέσα τέλειωτο. Μετά από αυτά που πέρασε ο Βενιζέλος, την άλλη μέρα ήταν αυτός ο αρχηγός. Μίλαγε στο Ζάπιο, αλλά τα φαντάσματα ήταν εκεί. Τα φαντάσματα είναι παρόντα. Το Πασόκ είναι εδώ. Κλονισμένο, χτυπημένο, ακροτηριασμένο, αλλά όρθιο, στηρίζοντας τη χώρα, το έθνος, το λαό, την κοινωνία. Είναι εδώ ως αυτό που ήταν πάντα ο κορμός της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Είναι εδώ ενωμένο το Πασόκ της ευθύνης. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, παιδί μου, σκεφτόταν το φάντασμα από δίπλα και προσπαθούσε να κάνει δικές του σκέψεις να διώξει το φάντασμα. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε αυτό σκεφτόταν να κάνει δικό του να ξεχάσει το φάντασμα. Δηλαδή πήγε να δει στο μυαλό του να δει σκεφτόταν. Αυτό σκεφτόταν αυτό για να. Κλονισμένο. Αυτή η εικόνα στο μέσα. Ακροτηριασμένο. Αλλά όρθιο. Στηρίζοντας τη χώρα, το έθνος, το λαό, την κοινωνία. Είναι εδώ. Είναι αλλιώς δεν φεύγει το φάντασμα. Αυτός θα το θέλει να ξεχάσει το γεγονός και σκέφτεται γύρω με σουβλάκι. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν, κυρία μου, δύο άνθρωποι αυτοί μαζί. Τελείωσε. Εδώ εμείς τους έχουμε στο τσαντήρι σε ένα αποκλειστικό τελευταίο διάλογο. Μόνο εμείς το έχουμε εδώ.
Приятелю дам распитваш, защо съм тук и съм пиян. Знаеш ли, любовта ще бях и дишах само, сега я мразя и сам сам. Θα σου περάσει φίλε αυτός ο πόνο, αφού στο λέω φιλικά. Καλύτερα να μείνεις λίγο μόνο, αν είσαι λάθος αγκαλιά. Και ο Σιμίτης και ο Τσουκάτος ήταν καλεσμένοι στο Ζάπιο. Πώς γίνεται, να καλείς και το Σιμίτη και το Τσουκάτο? Ένας από τους δύο πρέπει να έχει άδικο. Ο ένας έβαλε ένα εκατομμύριο δολάρια και είπε ότι τα δώσανε από τη Siemens και ο Σιμίτης δεν θυμόταν. Καλεσμένοι και οι δύο. Ένας εισαγγελέας δεν είχε ασχοληθεί ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Έχω χώσει φυλακές αυτούς που χρωστάνε 1.000 ευρώ, 500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Πότε θα πάνε? Πότε? Πρέπει αυτή η χώρα να έχει δικαιοσύνη, όχι ώρες-ώρες δικαιοσύνη και ώρες-ώρες αδικοσύνη. Και όταν βγαίνει μια τέτοια απόφαση, τότε μόνο ηρεμεί η συνείδηση των Ελλήνων και αυξάνεται η εμπιστοσύνη απέναντι στη δικαιοσύνη για να δίνουμε και τα μπράβο μας. Μηδενικές δόσεις για πατέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Καβάλας, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Μηδενικές δόσεις για πολύτεκνο πατέρα που δεν είχε να πληρώσει. Επιτέλους, δεν έχω να πληρώσω, δεν δίνω. Δεν μπορεί να δώσω από αυτό που δεν έχω. Αυτό έπρεπε να πει ένας πρωθυπουργός για τη χώρα του. Ο λαός πεινάει. Δεν έχω να δώσω για αυτούς. Ποιο Πασόκ λοιπόν, κυρία μου? Πάει κανένα Πασόκ? Το Πασόκ του Γιώργου. Το Πασόκ του Βενιζέλου. Το δεξιό Πασόκ. Το σοσιαλιστικό Πασόκ. Το Πασόκ Ελιά. Το ένδοξο Πασόκ. Το Πασόκ τότε, το Πασόκ τώρα, το Πασόκ σύντομα. Το Πασόκ λοιπόν τελείωσε. Θα μου πεις, κύριε, πώς βγάζεις τις διαγνώσεις? Μερικά συμπτώματα, παιδιά, είναι χαρακτηριστικά. Για να ξέρεις ότι έχεις αυγενικό, ας πούμε, δεν θες πολλά. Δηλαδή, κάντε μια έτσι. Αν κάνετε κρακ, τέλος, αυγενικό σύνδρομο. Αυτό είναι, τελείωσε. Θα γίνεται καλά ούτε. Θες το βιβλίο κατευθείαν. Κάνεις έτσι. Κρακ, τ' άκουσες. Πήρες το βιβλίο. Γιατί το γιατρό έτσι δεν μπορείς να πας. Τελείωσε ο γιατρός. Μόνο βιβλία θα διαβάζουμε τώρα. Όταν σε πονά θα διαβάζεις ένα βιβλίο, σου περνάει. Γιατί φάρμακο και γιατρό δεν βλέπω. Άμα κόβω τη συνταγή, γιατροί, έτσι, κρακ. Τώρα για να πας φάρμακο, τα μάθατε το καινούργιο έτσι, το καινούργιο εσύ. Πρέπει να σε δει ο γιατρός. Να μην είσαι διοξονικός τομογράφος. Γιατί είναι ακριβώς. Θα γίνει ευχή αυτό για τα γεράματα. Να μεγαλώσεις, να σε αξιώσει ο Θεός να σε δει και αξονικός τομογράφος. Το κάνουμε ευχή για τα γεράματα. Είδα αξονικό τομογράφο από κοντά. Έλα ρε. Πώς ήτανε μαλάκα. Μεγάλωσα. Τι λέει ρε. Αφού είσαι δύο πρώτος γιατρός, να σε δει μετά δεύτερος γιατρός. Αν διαφωνήσουν, να σε στείλουν στον υπουργό να σε κοιτάξει. Αυτό θα σε παραπέμψει σε ένα γενικό συμβούλιο. Θα μπει σε μια μεγάλη αίθουσα, θα κάνει το λαιμό έτσι. Και πρέπει να συμφωνήσει ότι τα δύο τρίτα του ακούγεται το κράκ. Αλλά πρέπει να κοστούν 45 κράκ για αυγενικό. Ένα να χάσει, κόπηκε. Μετά θα σε επιτρέψει να κάνει μια ακτινογραφία. Γρήγορη, όχι αυτή που πηγαίναμε στο ΙΚΑ. Μα λέγανε μην αναπνέετε. Καθόμαστε με τις ώρες και κόντευε να πεθάνω από την αναπνοή. Γιατί είχαν τα παλιά τα μηχανήματα που έπαιρνε με τις ώρες. Κόντευε τρεις φορές πήγα να πεθάνω από την αναπνοή. Σου λέω καλέ, πότε θα βγω. Τώρα κάνεις τη γρήγορη. Και δρόμο. Και στο τέλος ασπιρίνη και δρόμο. Τελειώσαν τα φάρμακα. Αν δεν αρχίσουν οι κολοπές των φαρμάκων να με φτύσετε εμένα. Θα μπαίνω σπίτι συνταξιούχων και δεν θα αρπάζω τίποτα. Θα παίρνω τα χάπια και δρόμο. Έχει να γίνει το απροβέλ ανάρπαστο. Θέλω να το καταλάβετε. Θα γράφουν οι γιατροί φάρμακα, αλλά δεν θα μπορείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, αυτό με το τεστ ΠΑΠ. Πρέπει, λέει, να αρχίσει η γυναίκα να αυτώσει πρώτα και μετά. Αλλά άμα αρχίσει νωρίς η κοπέλα, ξοδεύεται το κράτος, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί ένας γιατρός, άιντε επειδή ξεκίνησε στα 16, να το δουλεύει στο χαμπέρι, να καθίσουμε εμείς τώρα
να πληρώνουμε σαν χώρα. Κάνε λίγο υπομονή. Δείξε ένα σεβασμό στη χώρα. Αντίθετα, ο άντρας που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα την παίζει και μεγάλη ηλικία. Ότι μία κοπελίτσα που ήρθε στο ιατρείο του έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική δραστηριότητα στα 16, θα τη γράψει τεστ ΠΑΠ. Εάν ο ίδιος θα τον γράψει σε χίλιες κοπελίτσες, θα τον καλέσει η οποία του πει: καλά, εσύ, μόνο κοπελίτσα που ξεκίνησε στα 16, ή δεν έχει καμία ξεκινάει στα 20. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Είναι το καταλάβατε. Άμα δει δηλαδή ότι πολλές το ξεκινήσαν νωρίς, θα τον καλέσει το κατώ. Του πει: τι γίνεται στην περιοχή σου. Γιατί πηδιάτε το εγάλο τόσο νωρίς. Για έλα εδώ. Για έλα εδώ. Στην Εκάλη πηδιούνται στα 22. Θα βγουνε λίστες. Ποια περιοχή πηδιάτε νωρίς, ποια πηδιάτε αργότερα. Να ξεκινάτε σε 6 από τα 30 γαμώ το κερατό μου. Να ξεπεράσουμε την κρίση. Γιατί άμα ξεκινήσετε το πράγμα από νωρίς από 16 χρονών, να το δουλεύετε το εσωρού σας. Θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός, κορίτσια. Λοιπόν, το τεστ ΠΑΠ θα γίνεται σπίτι πλέον. Θα το κάνει ο παππούς, θα λέγεται τεστ ΠΑΠ. Του παππού δηλαδή. Θα κάθεται ο παππούς. Θα βάζει το γάντι, μισό λεπτό. Άρχεται η εγγονή, έλα. Έλα εδώ! Και θα αρχίσει να βγάζει. Κινητό ξέχασε μέσα. Εδώ τα κρύβεις, κόρη μου. Τι άλλο θα ζήσουμε, Παναγία μου. Και πριν τα 30, θα κάνετε όλα τα κίνδυνα. Δηλαδή αυτά που δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Έχετε στην Ελλάδα σχολή καρότου, γιατί από τα 16 θα μπορεί να κάνεις, ας πούμε, αλλά καρότο μόνο. Όλα χρειάζονται μελέτη, μην νομίζεις ότι είναι άιντε έτσι, το πιάνεις και το αυτό. Δεν μπορώ να πω τώρα αυτό, γιατί να τρέχω στο σουρού, δεν μπορεί να χώνεις το σουρού του. Υπάρχει σχολή. Έρχεται στην Ελλάδα. Θα διδαχτείτε, δεν θα πάτε έτσι. Αυτά που πει έρχεστε αδιάβαστες όλες, δεν είναι ωραίο πράγμα. Κοίταξε τι μελέτη κάνει το κορίτσι. Πώς το γλύφει το καρότο. Πώς το πιάνει, πώς το ξεβιδώνει σαν λάμπα κουμπουτί. Δες, εδώ κάνει τον άλλο που τη σμπρώχνει, κατάλαβες. Η άλλη κάνει και χαρά. Το έχει δει φλογέρα. Κατάλαβες. Όχι εδώ οι γυναίκες κάνουν, δεν ανοίγει δίθεν το αυτό και... Αν θες να δεις πόσο δώσεις η γυναίκα με κραγιόν, να φάει κουραμπιέ. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο ανοίγει το στόμα. Πριν δεν ανοίγει με τίποτα. Μόλις δουν τον κουραμπιέ πώς θα ανοίγουν. Πάμε στα δικά μας. Είναι ψέματα αυτά να πάμε παραπέρα. Σου προκάλεσαν τα στοιχεία της ΓΕΣΕ ότι ένα στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 300 ευρώ καθαρά το μήνα, αφού σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα που δημοσιεύει. Ένα στους τρεις στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 300 ευρώ. Αυτά βλέπει ο Τσίπρας βγαίνει στη ΔΕΘ. Και δώσε, παιδί μου, δώσε! Πρώτο. Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής σε 300.000 άπορες οικογένειες. Μόνο με 300. Χρειάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε, φάε κόσμε, χόρτασε. Πω, τι έχω να σας φτιάσω. Πρέσι, από τη Δευτέρα με ψηφίσεις, η φαλάκρα σου θα γεμίσει τρίχη. ΣΥΡΙΖΑ και του πουλιού το γάλα. Ακριβώς. Αν δεν κάνει αυτά που λέει ο Τσίπρας, δεν πρόκειται να παραμείνει όσο οι άλλοι. Στην εξουσία, θα φύγει πολύ πιο γρήγορα. Ο ένθια πρέπει να καταργηθεί οπωσδήποτε από τους Έλληνες.
το μνημόνιο μπορεί να καταργηθεί και τα τελευταία γκάλοπ δείχνουν και πώς ακρύβουνε, να ξέρετε. Λένε ότι οι Έλληνες πιστεύουν ότι επιτέλους μπορεί να υπάρξει ζωή πέρα από το μνημόνιο. Διότι ήταν καλοκαίρι και μιλήσαμε μεταξύ μας και συνοηθήκαμε. Μέχρι τον Πρετεντέρ σου μιλάει και είσαι μόνο σου. Το πρόγραμμά μας, το κοστολογημένο πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης το να πεινάει ένας λαός. Τελείωσε. Είναι τέλος. Είναι γραμμή. Είναι τέλος. Δεν χρειάζεται να ξαναπεινάσουν άλλο οι Έλληνες. Άλλο οικονομία, άλλο να πληρώσουμε, άλλο φόροι και άλλο αυτή η κτηνοδία. Φτάσαν εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι να θεωρούν πολύ φυσιολογικό ότι πρέπει ένας άνθρωπος να ζει με 360. Εντάξει, πολύ φυσιολογικό. Και να θεωρούν ότι οι Έλληνες πρέπει να πληρώσουν τα χαμένα των τραπεζών. Το χρέος δεν πέφτει με τίποτα. Με αυτό το χρέος δεν πρόκειται να πάμε πουθενά, κυρία μου. Και βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών, κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που κάναν 1,5 χρόνο βγάλουν τον έμφυα με 500 λάθη, σε μια μέρα τα βρήκαν όλα. Εγώ δέχομαι την πρόταση αυτή ως σωστή. Και επιμένω. Να πάμε στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και να δώσουμε το πρόγραμμα της κυβέρνησης και να δώσουμε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να μας το αξιολογήσουν αυτοί. Το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και όχι τα εντεταλμένα υπουργεία να κοστολογήσουν τα προγράμματα και να ξέρει ο ελληνικός λαός και να μπει η Βουλή και να δίνει υπεύθυνα στον κόσμο αν αυτά που λένε ισχύουν ή δεν ισχύουν. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα προχωρήσει αυτή η χώρα μόνο σε αυτούς τους φοβισμένους. Το λέω, θα ζήσουμε τέτοιες σκηνές στην Ελλάδα. Θα εξηγηθούν οι μικροί. Θα πιάνει ο μικρός τον πατέρα και θα του λέει: Τι πήγες και ψήφισε, μαλάκα. Και αναγκάζεσαι μου και ξενιτεύομαι. Έχετε τόσο λίγο. Από τόσα μικρά θα βαράνε, σας το λέω, μην μου πείτε. Ορίστε, τι ψήφισε, λέει. Αλλά. Το καταλαβαίνεις. Τι πήγες και ψήφισες, του λέει, μαλάκα. Κυρία, μην κοιτάς την κάμερα και εσύ, κοίτα κατά που πας. Άσε την άλλη κυρία να δώσει συνέντευξη. Πήγαινε σπίτι σου εσύ. Μην κοιτάς, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγαινε σπίτι σου, κυρία μου, μην χαζεύεις τώρα. Πρέπει μην κοιτάς την κάμερα. Δεν στα έλεγα, δεν μ' ακούς. Κορίτσι μου, το τηλέφωνο, κορίτσι μου, όταν μιλάμε στο ακουστικό. Όταν μιλάμε, παίρνουμε τηλέφωνο, το ακουστικό δεν πιάνεις. Πιάνεις εσύ την πρίζα. Ορίστε, δες εδώ. Μιλάει με την πρίζα. Ο Χριστός το κατάλαβε. Στο Ίδρυμα Κακογιάννη μίλησε ο νέος ηγέτης του Τίποτα. Τους έκλεισε εκεί πέρα τρεις ώρες και διάβαζε εκθέσεις ιδεών. Όμως η μέλισσα για να παράγει μέλι θέλει την κυψέλη της. Και τα παλιά κόμματα έχουν πάψει προπολού. Είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής που παράγουν ιδέες. Αυτών των ανθρώπων των διανοούμενων που έχουν 500 βιβλιοθήκες πίσω τους και είναι σαν να έχει πάθει ατύχημα το κεφάλι σου. Και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα παρακολουθούν χαζομάρες. Μπορώ να καταλάβω πως η βλακεία μπορεί να σε οδηγήσει στη Χρυσή Αυγή, αλλά δυνατό να κατανοήσω πως η εξυπνάδα μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα εγκάθετο ποτάμι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκπροσωπεί, λέει, το ριζοσπαστικό κέντρο. Ριζοσπαστικό να θυμίζει και λίγο να κλέψει και κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ποτάμι τρισύλλαβο, όλα τα μελετήσαν. ΣΥΡΙΖΑ είναι τρισύλλαβο, το μόνο να βάλουν και αυτή ένα τρισύλλαβο. Ωραίο και το ανέκδοτο που είπε. Ότι το τελευταίο γέννημα της κοινωνίας. Είναι το τελευταίο γέννημα της κοινωνίας. Που ήρθε να γέννημα της διαπλοκής και μόνο, καθαρό. Αυτή η περίοδος, ό,τι γεννάει, είναι τερατογένεση. Μετά τη διάλυση αυτού του σκηνικού, θα μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούριο στον τόπο αυτό. Μετά τον Καρατζαφέρη, μετά τον Κουβέλη. Μετά τον Κουβέλη που το ξέβρασε το κύμα και αυτόν μόλις δεν στήριξε το μνημόνιο, τον εξαφανίσαν οι εφημερίδες. Πιστεύω ότι η σημερινή πολυπληθής και μεγαλειώδη συγκέντρωση που αποτελεί πραγματική λαοθάλασσα. Ναι, λαοθάλασσα είπα. Έφτασε στο 1%. Σταθμών στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι βρήκαν καινούργια πατερίτσα. Αυτό ήταν ο ρόλο του. Να διαλύσει τη Δημάρ, να μην έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό να παίξει την επόμενη πατερίτσα. Γιατί ο Σαμαράς ξέρει ότι με τον Βενιζέλο χάνει πόντους. Τον βγάζει σιγά σιγά από την ιστορία. Γι' αυτό και ο Βενιζέλος βγήκε στη Real News
και είπε ότι θέλει κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Δηλαδή ότι μπορεί να σου ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλαματιανός ο ένας, αλλά είναι Μακιαβέλη ο άλλος. Θα δείτε που θα πέσουν πάνω τα κανάλια στο Θεοδωράκη, όλη μέρα θα τον φάμε, να τον αναδείξουν ως το νέο χρειαζόμενο. Αλλά περιμένω σε αυτή τη χώρα χρόνια τη στιγμή που θα θυμώσει το πέος και θα πετάξει στο καλάθι των αχρήστων όλα τα προφυλακτικά της ιστορίας. Περιμένω. Λούλα, παντόφλες! Εφημερίδα! Πατώ! Η δούλα του συστήματος. Έχει πολλούς πρόθυμους ιστορία της υποταγής. Πάντα ένας τη χαλάει. Ένας να υπάρχει, να το ξέρετε, χαλάνε τα πάντα. Λέει 9 στους 10 γιατρούς. Ένας δεν συμφωνεί. 9 στους 10 οδοντίατρους συνιστούν. 29 κατασκευές στους 30. Πάντα υπάρχει ένας μαλάκας, χαλάει την πιάτσα. Θεέ μου, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε σε μια γυναίκα που αποφάσισε να αποκτήσει τρίτο βυζί. Έβαλε στήκος. Τρίτο βυζί, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να βρω τρίτο χέρι τώρα εγώ. Πώς θα τη δουλέψει αυτή η Παναγία μου. Όλοι με το φίλο μας πλέον θα πηγαίνουμε. Κανένας μόνος του. Να αυτά, παιδιά, το χειρότερο που πάμε σε μια εκπομπή, το λέω δηλαδή, είναι να συμβεί αυτό, να χαλάσει η εκπομπή. Διαλύεται η εκπομπή. Ο Παπαδάκης κάνει εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Μίλα για τον άνθρωπο. Θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί. Δημιουργούν ψευδείς. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λένε και σοβαρά πράγματα. Τα έκανε τον Κολάτο που... Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν ψευδείς ελπίδες, αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν ψευδείς ελπίδες, αυτό είναι το... Πούστη μου. Τι είναι, δεν ξέρω τι πήρας, Ιανούλα. Ρε Ιανούλα. Ρε Ιανούλα, τι πήραξες, Ιανούλα. Ρε άνθρωπος μίλαγε, ρε. Το βλέπα 4 άνθρωποι στην Ελλάδα. Ρε παιδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί. Ρε Ιανούλα, τι κουμπί πήραξες. Ανούλα! Ανούλα, αγάπη μου, τι πείραξες! Έκανες τα νύχια σου, Ανούλα, τι έγινε! Ήρθε και πάλι πείραξε και έσαι. Και επειδή είμαστε εδώ στον Πειραιά, δεν μπορώ παρά να ασχοληθώ με τον Πειραιά ιδιαιτέρως. Τι μουρλοκομεία είναι αυτά, Παναγία μου, που είδα! Ένα τρύπαλο παγωτό θέλω να παραγγείλω. Ναι, βάλε σαν το σουπά το τρύπαλο το παγωτό, όπως είναι μαζί με το χωνάκι. Πόνεσε λίγο. Δείξτε το σιρωτήρι. Να το! Εδώ είσαι! Τι τρύπανε, έλα εδώ, θες να μιλήσουμε σοβαρά με σένα. Έλα εδώ, έλα εδώ, προβατάκι. Για πες μου, είσαι περήφανος για τον Παναϊκό, με τα τρύπανα, τα παγωτά. Πες μου για την ξεφτύλα σου, ρε. Γεια χαρά. Δημήτρης, από Άγια Παρασκευή. Γεια σου, Δημήτρη. Παναθηναϊκός. Α, παιδιά! Τι είναι από την άδεια, θέλω καλά, να την σημαίνει. Πώς να μιλάμε, παιδιά. Όχι, από την άδεια μου, στο σπίτι μου, εγγένεια, δεν βάζω εγώ στο σπίτι μου, διολιοφύρι, θωρείς. Δεν παίζει αυτός, έτσι. Τι έγινε, ένας Παναθηναϊκός χάθηκε. Θα έχουμε κι άλλοι λάθη. Ναι. Έλα, τι λέγεται. Εμείς. Τι έχουμε, εμείς. Τι να πούμε. Εσύ θα πεις. Καλησπέρα, εσύ πες. Μαζοάκου, έλα Γιάννη. Έλα, έλα φίλε. Το όνομά σου. Παιδιά, κλείστε την τηλεόραση και εσύ μιλάς φίλε μου, εσύ που είσαι στην γραμμή. Έλα, έλα, έλα. 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 Πάμε να δούμε. Σε τι μιλάω τώρα. Σε όποιον δεν θέλεις. Και στους δύο μήνα μου, ωραία, μας βγάζεις το λάδι. Έψιλο. Α, τελειά. Πάμε παρακάτω. Και. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Έτσι το ανοίγετε. Σας ανοίγουμε εμείς καλά του τα δίχτυα. Καταλάβατε. Βάφτα κάγκελα του Παναθηναϊκού. Τι να κάνω, ρε. Λοιπόν, από χρώματα δεν ξέρω από χρώματα. Άστο, θα διαρρωθώ με πράσινο. Λοιπόν, γιατί δεν βλέπετε θα γίνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα βάφετε. Πώς σας λέει ο πρόεδρός σας. Που μετά, όχι έτσι εκεί. Που μετά σας δίνει και ένα καπελάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Ναι, ω φίλε μου, Παναθηναϊκός πρέπει να είσαι. Το Παναθηναϊκός είμαι, ρε φίλε, έχεις κανένα πρόβλημα. Πάτε μια! Το και ρωτώ, ψηφίζει ακόμα Βενιζέλο, άντε γεια, φεύγω! Επανέρχομαι σε λίγο, άντε γεια! Δώσε μουσική! Άντε γεια!
Χαιρετώ τους Πειραιώτες, χαιρετώ τους Αθηναίους, χαιρετώ τους σχολικούς φύλακες. Χαιρετώ το Κερατσίνι. Εδώ είμαστε εμείς. Και πάμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Αλλά ποια είναι? Τρέχουσα επικαιρότητα. Ποια είναι? Το καλοκαίρι τελείωσε. Αυτό ήταν η τρέχουσα. Και τώρα μπαίνουμε... Κατάλαβες? Το καλοκαίρι τελείωσε η τρέχουσα επικαιρότητα. Αρχίζει ο χειμώνας. Η κατατρέχουσα επικαιρότητα. Βλέπω πολλές γυναίκες εδώ μέσα. Σου μιλάω. Μ' αρέσουν οι γυναίκες. Φυσικά είναι και η μάνα μου γυναίκα, βοηθάει αυτό. Πώς κάθεσαι έτσι? Θα πας ανάποδα, προς τα πού θα πας? Με βλέπεις καλύτερα από εδώ? Α, και γυρνάς από εδώ. Να σου δώσω ένα φιλί, τόσες βούρους που κάνεις. Λοιπόν... Η μάνα μου λοιπόν όλη μέρα παρακαλάει την Παναγία. Παναγία, μάνα, κοντά, Παναγία. Λέει, μαμά. Δεν μπορεί να έχει την Παναγία ρεζερβέ. Τη χρειάζονται και άλλες γριές. Άστε λίγο να... Λοιπόν, οι γυναίκες ελέγχουν τα πάντα. Έχουν άντρες, φίλους, πλατωνικούς. Τι στο διάλογο αυτό? Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο αυτό έτσι. Κανένας άντρας δεν μπορεί να δει μια γυναίκα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και να πει τι γυναικάρα είναι αυτή, θέλω να την κάνω φίλη μου. Ενώ μια γυναίκα μπορεί να έχει μέχρι και 10 πλατωνικούς φίλους. Ο άντρας μπορεί να έχει γυναίκες φίλες. Όχι βέβαια. Οι γυναίκες είναι τόσο άψογες που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πάρτι με τον κόμενό τους, να έχουν πάει 4 που είναι πρώην της, ούτε ένας δεν θα τη γράψει και αυτή θα συστήσει το φίλο της στους 4, αλλά μην συμβαίνει τίποτα. Αυτός είναι ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Μιχάλης, ο Τάσος και είναι όλοι φίλοι μου. Τι φίλοι σου είναι πριν, τι κάνουν αυτοί? Ενώ ο άντρας, το λέω να πάρω το έτσι, περπατάει στον δρόμο έτσι και βλέπει μια που την έχει πηδήξει στο 72 και αλλάζει πεζοδρόμιο. Τόσο τέλειες είστε οι γυναίκες, γι' αυτό σας θαυμάζω. Και πάντα οι γυναίκες έχουν δύο άντρες στη ζωή τους. Τον τύπο που πηδάνε και αυτόν που θα έπρεπε να πηδάνε. Πολλοί άντρες εδώ μέσα γελάνε, αλλά δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκουνε. Εμένα το λέω, μ' αρέσουν οι μεγαλύτερες γυναίκες. Γι' αυτό κάθισα κοντά σου. Γιατί οι μικρότερες είναι ηλίθιες. Δεν είναι. Δεν ξέρουνε. Λένε αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει αυτός, γιατί είναι υψηλός, τα μάτια του είναι έτσι, θέλουν είναι αυτό, τα μαλλιά του είναι έτσι, περπατάει κάπως. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με καρδιά και μυαλό. Ενώ βρεις μια μεγαλύτερη γυναίκα που θέλει να σου πει θέλω να ζευγαρώσω, αν έχεις δουλειά και πουλί, είμαι εντάξει. Απλά δεν ζητάει κάτι άλλο. Ναι, και λεφτά. Δουλειά, αυτό λέμε τόση ώρα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες ξέρουν και κάτι άλλο, μαγειρεύουν. Όλο και κάθε σου μαγειρεύσουν. Γιατί ξέρουν τη δύναμη της κατσαρόλας. Και αυτή ήθελα να μιλήσω σήμερα, για τη δύναμη της κατσαρόλας. Θα σου φτιάξω κάτι να τερλικώσεις. Ενώ οι μικρότερες ξέρουν κρύο μόνο τραπέζι. Και σου φτιάχνουν τόσο. Να σου φτιάξω ένα τόσο. Σιγά, μα τι θα κάνει. Θα μου βάζει μια φέτα ανάμεσα σε δύο ψωμιά. Τι μου το αναφέρει. Το φτιάχνει και μόνο. Δεν ξέρω. Μια χαρά μιλά μαζί. Δεν ξέρω τι λένε όλες αυτές οι εκπομπές, αυτά τα βιβλία, πώς θα βρεις έναν άντρα. Εγώ έχω μία συνταγή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βάλε μια κατσαρόλα στο μάτι, άνοιξε την, να μυρίζει. Αν δεν χτυπήσει άντρα, θα με φτύσει την πόρτα. Σου λένε τα προεδρικά για να βρεις άντρα, κάνε τα μαλλιά έτσι, βάψε αυτό, κόψε τα νύχια, κάνε αυτό, δείξε το αυτό, κάνε εκείνο. Όλες μπορούν να πάρουμε τα συγχωρήσουμε μια πίπα, έτσι. Γι' αυτό έρθα κοντά σου, γιατί ξέρω τι να τη δες. Όλες λοιπόν μπορούν να πάρουν μια πίπα, αλλά ένα ταψί γεμιστά είναι τελείως τη μεγάλη υπόθεση. Το ομολογώ, θα διάλεγα ένα ψητό στο φούρνο αντί για ένα βυζί στη τόμα, την Παναγία. Είμαι σε αυτή τη φάση. Φάση ταψί και ήθελα να το ομολογήσω. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε τώρα στη Λαϊκή, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι μας εκεί. Πάμε. Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι καταλαβαίνει τον πόνο σας. Ποιος είναι αυτός?
Μήπως θέλετε να γίνει. Ποιος είναι αυτός? Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό υπάρχει ακόμα στη Βουλή. Τι θα γίνει τώρα με το ΠΑΣΟΚ? Ό,τι πει η κυρία Μέρκελ. Καλημέρα. Τον κύριο Βενιζέλο, εσείς τον θέλετε? Για ελέφαντα, ναι. Για την κυβέρνηση? Για την κυβέρνηση να πάνε στο διάλο όλοι. Και πού πάνε αυτοί οι φόνοι? Ας μας βάλουν όλους φυλακή, ας τους βάλουν όλο τον κόσμο φυλακή. Τα σπίτια μας που δουλέψαμε και τα φτιάχναν θέλουν να μας τα πάρουν. Τι έρχεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ, λέτε? Κάτι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Αλλά κοιτάξτε, μην νομίζω ότι και ο Τσίπρας θα γίνει καλύτερος. Όχι. Τώρα που θέλουν να γυρίσουν ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σιμίτης, τους θέλετε? Όχι, αγάπη μου. Ωραίο καπέλο. Κοίτα, ωραίο καπέλο και μάγικο. Μάγικο, ναι. Να σας πω. Σαν το Σαμαρά. Μάγκας και ο Σαμαράς. Μάγκας, για πόσο. Ο μόνος που μας έπιασε τον πισινό είναι ο Σαμαράς. Με συγχωρείτε που μιλάω άσχημα, αλλά και ο Βενιζέλος δεν πάει πίσω. Άρα, τα ίδια. Άρα δύο μάγκες. Εσείς πώς το επιτρέψατε να σας πιάσουν το... Εγώ ανήκω στο κουκουέ, δεν γίνεται τίποτα και με το κουκουέ να μιλάμε καθαρά. Απλώς και ο Σαμαράς το θέλει η Ευρώπη. Για μια Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Όλοι αυτοί που... Ερώτηση που κάνετε, βρε παιδιά, εγώ... πώς βλέπουμε την κατάσταση. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί ο κύριος Σαμαράς είπε ότι πάμε καλύτερα. Καλυτερεύει. Εσύ το πιστεύεις ότι καλυτερεύει? Οι πολιτικοί λένε ότι καλυτερεύει. Εκείνη λέει είναι τρελάρες όλοι απάνω και καλυτερεύει. Εδώ πεινάμε, εδώ μας κόψανε τη σύνταξη και εκείνη λέει καλυτερεύει. Εσείς έχετε τους φόρους να τους πληρώσετε? Όχι, δεν έχω και χρωστάω. Λάκη, δεν σου έχουμε δώσει τίποτα, φάει αυτά τα αυγουλάκια να σου γίνει σαν κομμένο χέρι, φίλε. Ευχαριστώ για τα αυγά, θα μου γίνει και σαν κομμένο χέρι. Είδες, έχω και τα τυχερά μου, δώσε. Ξυπνήσαμε αργά, πες τους, αυτά δεν καλύπτουν. Με τίποτα, με τίποτα. Και ανησυχούνε για νέες δυνάμεις. Αυτοί τις βγάλανε. Ακριβώς. Τι κάνετε? Πιάζεις. Εσείς ποιος είστε? Με ξέρετε? Όχι, εσείς με ξέρετε? Όχι. Κάπου σας ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα. Για πες μου, θέλεις τίποτα να σου πω? Ναι, θέλω να μου πείτε. Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Θέλεμε να σε θέλω. Αν δεν με θέλει μια φορά, σιγά μια φεύγω. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Από όλα τα άστρα του ουρανού μου είπα να πάρω ένα. Ναι. Μα εγώ δεν βρήκα πουθενά πιο όμορφο από ένα. Με ξέρετε. Τέλεια θα είναι. Με ξέρετε. Μου θυμίζει και το μου, με ξέρετε. Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε? Πάμε να ακούσουμε και ένα ποίημα. Μου είπανε ποιο είναι το πιο καλό φαγητό και απάντησε αυτό που στο κερνάνε. Γιατί η πουτσα δεν έχει τη μόνη, γιατί δεν έχει το μουνί στροφέ. Μεγάλες κουβέντες λες. Και τώρα πάμε, κυρία μου, να δώσουμε εδώ τα βραβεία του μήνα. Είμαστε έτοιμοι, όλα καλά, περνάμε καλά, δώσε. Βραβείο ζωντανού πεθαμένου. Ο πιο ευρηματικός όμως ίσως ήταν ο επόμενος. Ο συγγενής του είχε πεθάνει και πήγε στην τράπεζα με άλλο ηλικιωμένο που παρουσιάστηκε με τα στοιχεία του πεθαμένου. Έτσι, άλλο γέρο σαν τον πατέρα. Κατάφερε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη. Το βραβείο του καλύτερου ζωντανού. Βραβείο τόλμης. Πάμε. Εγώ όταν ήρθα, είπα ότι εγώ δεν θα ανεχθώ άλλο αυτή την κατάσταση. Μπράβο, ρε Κυριακό. Θα σηκώσω όποια πέτρα χρειάζεται. Μπράβο, ρε Κυριακό. Μου είπαν αυτά δεν γινόντουσαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ απέδειξα. Είσαι και αυτοδημιούργητο, έτσι. Και με τον ελεγχό των πειθαρχικών περιπτώσεων και με τα πλαστά δικαιολογικά. Μπράβο, ρε Κυριακό. Επειδή του λόγου μέσα στο λαό. Και σύστημα μπορεί να τα κάνει. Μπράβο, ρε Κυριακό. Βραβείοποίηση. Τα ξερά φύλλα που στροβιλίζει αδιάκοπα ο αέρας στην αυλή της πολιτικής. Πώς να κτίσεις στην άμμο παλάτια? Πόσο αθώο ένα παιδάκι που έχει το κουβαδάκι του και μαζεύει άμμο στην ακρογαλιά και κάνει έναν πύργο και έρχεται το κύμα και τον σαρώνει τον πύργο. Πάμε να δούμε το βραβείο, το τραγούδι του μήνα.
Θέλω να σε ξεχάσω. Πώς βασανίζεται τώρα στο καναπέ. Βασανίζω με. Έχεις κάτσει ποτέ έτσι και να το τραγουδάς? Βασανίζω με. Αυτό πρέπει να πεις στο ξύνο. Τι βασανίζω. Πάμε να δούμε το βραβείο αυτοσυγκέντρωση. Πουτάνα πεταλούδα, τέτοια ώρα που πήγαινες. Σε έχει φύγει το μάτι, το διώχνει έτσι παιδί. Φέρ το μία με το φλάωτο να πάει στο διάλο. Κάνε με τάν. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα έφερε το φλάωτο, του ρίχνα μία. Πάμε το βραβείο της πιο δύσκολης ερώτησης του μήνα. Πόσο δύσκολο ή εύκολο μπορεί να είναι το να είσαι φίλος του Πρωθυπουργού? Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, είναι αυτό, μεγάλη, να χτυπάει το τηλέφωνο σου? Πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάμε να δούμε το βραβείο ψυχάλα. Εμένα, τον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, 3-4 ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει... Να πιάσει δε μου μια βροχή, μια καταιγίδα. Τον καταμούσκεψε το Λιάτσο. Βραβείο πηδήχτε παιδες Ελλήνων. Με το ίδιο ύφος και τα ίδια ρούχα θα σας πω και πάλι ότι η είσοδος στον υπηαγωγείο που βλέπετε πίσω μου εξακολουθεί. Και τον ίδιο τείχο πίσω σου. Πολλούς μήνες μετά. Είναι η είσοδος στον υπηαγωγείο. Ακριβώς. Από εκεί θα πούν τα παιδιά φέτος. Από το έδαφος τα τρία μέτρα. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει τη μάνα, θα βάζει το τόπ και θα πάει μάνα τα παιδιά και σου πει το μέσα. Βραβείο χοντροκλάματα. Για να γίνει τι, για να έχουμε 5 υπουργούς και 5 υφυπουργούς? Και για να είμαι εγώ πρόεδρος του Πασό και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης? Μια του Παπανδρέου, μια του Παπαδήμου, μια του Σαμαρά, μου προσφέρει εμένα τίποτα? Βραβεία Ελλάδα, έχεις καμένο ταλέντο. Ποτέ. Το κουκουέ τι θα τραγουδήσει τότε? Πάμε να δούμε το βραβείο γερμανικό προφίσανση. Αγγλικά από τα γεμάτα γερμανότητα. Ladies and gentlemen, dear friends, if democracy means that parliament operates normally, laws are passed and election results represent the will of the people, then democracy in European countries has functioned smoothly in spite of the crisis. Νομίζω είπε γερμανικά, δεν κατάλαβε τα αγγλικά, κατάλαβε τίποτα. Είναι και αυτή η γλώσσα που τάνα σαν να σκάβουν τάφους. Δεν θα σου κάνω την ψυχή. Δηλαδή, αν θες να χρησιμοποιήσεις μια γλώσσα για να βγάζεις την ψυχή, είναι γερμανική. Δεν είναι σαν τα γαλλικά που πνίγεσαι ευχάριστα. Οι Άραβες είναι πολύ καλύτεροι. Σαν να καταπίνω και αυτή η σούπα. Πάμε να δούμε το βραβείο Σουλεϊμάν. 89,3 Ισμίρ Αλέμ FM. Ισμίρ Σόου Ράδιο. Ισμίρ Μπέστ FM. Κανκ Τουρκ. Ντογκουλού Αν Ραντ. Μπαϊράμ FM. Αχαμπέρ Ράδιο. 106 Χισέτ Τζοϊ Τουρκ. Χισέτ Κουλτούκ. Τι είναι το Χισέτ Κουλτούκ, Παναγία μου? Βραβείο καλύτερης φαντασίας θεατή. Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Ακόμα πληγωμένη. Ναι, αλλά τώρα πια όρθια. Με μεγάλο μας όπλο, μόνο την αλήθεια. Και μεγάλο όπλο σε ό,τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Τι ακούγεται? Θα είναι να το γνωρίζετε. Μόνο η αλήθεια. Πάμε να δούμε το βραβείο καλύτερο φρενάρισμα. Δώσε! Βραβείο Σαρδάμ του μήνα.
και των εταιριών Energian Oil and Gas, Ενεργειακή Αιγαίο, ανώνυμη εταιρεία έρευνα και παραγωγή. Τι το διαβάζεις, Χρυσέ μου. Τι είπες, Παναγία μου. Και Trajan Oil and Gas Limited. And Gas and Push and Push and Pa. Και το κράτος του Κατάρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαλάει, χαράζει πολύ περισσότερο. Ας το βρε, Χρυσέ μου, κάτσε εκεί που είχες πάει. Τι τα θες τώρα αυτά, να παραστείς το Πρωθυπουργό, δεν ξέρεις πώς διορίστηκες, δεν το ξέρεις. Βραβείο Κικίλιας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Πώς το έξι. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Οι εργαζόμενοι, παύλα αστυνομικοί στην Αμυγδαλέζα, οι κανόνες υγιεινής και οι συνθήκες διαβίωσης και είναι ανάλογο τη ζωής που ζουν οι Έλληνες αυτή την εποχή, των βιωμάτων τους, οι οικίες που φιλοξενούνται, οι παράμετρα με εξασφαλίζουν το δικαίωμά τους στην προσευχή. Με πιασένα ένας πόνος που θες. Ικανοποιητικά παρέχει φάρμακα έχουν πιάσει τα θρεπτικά. Τελείωνε, αγόρι μου. Βραβείο φύλαμε! Φύλαμε και κλείσε με στην αγκαλιά σου. Σαν παιδί χάνομαι στο νερό τα σύνδρο. Και τώρα ένα κανονικό βραβείο. Ο Θανάσης είναι ο φώτης του που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κάντζα και σπούδασε αρχικά αρχιτεκτονική στην Ξάνθη. Αποφάσισε να σπουδάσει σκηνοθεσία και φέτος στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα κέρδισε ομόφωνα το πρώτο βραβείο για την ταινία Προσευχή. Η ταινία διαπραγματεύεται πολύ το bullying, δηλαδή τη βία, τη σωματική και ψυχολογική που βιώνουν οι έφηβοι στα σχολεία. Στην ουσία είναι ένα μικρό ταξίδι στην εφηβεία. Οι πρωταγωνιστές είναι 14 χρονών και 16 ετών. Τα γυρίσματα έγιναν στο πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Πάμε να δούμε λίγο την. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ελάχτα μη μόνο των εγκλούσεων. Όσο ήξεια. Και άφησε μην το θέλημα πανώ. Όσο και εμείς αφήνουμε τις εκλέπεις σου. Και εμείς ενέγγιση μας αφήνουμε. Αλλά ρίσε η μας αφήνουμε. Αμήν. Θανάση, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δουλεύει το μικρόφωνο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Σήκω λίγο όρθιο να σε βλέπουμε. Δεν νομίζω να σε χάρουν καλύτερα. Αυτό. Δουλεύει. Δεν ακούω τίποτα, αλλά. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο αυτό. Το ακούει κανείς. Φέρε αυτό. Φέρε αυτό που δουλεύει. Ευχαριστώ. Νομίζω δεν. Ούτε αυτό δουλεύει. Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύει μόνο το δικό μου. Τώρα ακούγομαι, ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να δημιουργήσει. Πες μου για αυτή την ταινία. Τι είναι αυτή η ταινία, η μικρού μήκους που έτσι ξεκινάνε και γίνονται οι μεγάλοι. Για πες μου. Η ταινία αυτή είναι κάτι που ήθελα να πω καταρχάς και βγήκε από μέσα μου. Δεν είπα κάτι για το bullying ή κάτι για την σχολική βία. Ήθελα κάτι να πω, το έβγαλα. Τι είναι αυτό που θες να πεις. Θέλω να μιλήσω για την εφηβεία κυρίως. Θέλω να μιλήσω για την. Ίσως για τη σεξουαλική αφύπνιση, για την αναζήτηση ταυτότητας ενός εφήβου, για αυτά που απασχολούν έναν έφηβο και τον κάνουν να συγκρούεται μέσα από το εσωτερικά. Και θέλω να μιλήσω για όποιον ήταν σε ένα σχολείο, στην εφηβεία του, σε ένα δημόσιο σχολείο. Πώς βιώνεις την εποχή και πώς βιώνουν τα παιδιά την εποχή που ζούμε. Την εποχή που ζούμε, ναι. Πώς τη χαρακτηρίζεις αυτή τη γενιά. Δεν ανήκω σε αυτήν τη γενιά που βγαίνει αυτή τώρα. Που αυτή που γράφω είναι αμφίσιμος ο χρόνος αυτός που γράφω. Νομίζω ότι αφορά όλες τις γενιές, γιατί η ενδοσχολική βία και το bullying και όλα αυτά που απασχολούν έναν έφηβο είναι διαχρονικά. Δεν αφορά τότε στο σήμερα. Τι έχει συμβεί στην ψυχή των παιδιών. Τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους με ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει και στους ήρωές μου. Τώρα το πώς ο καθένας τα βγάζει και τα βιώνει, αυτό είναι ένα τελείως προσωπικό θέμα. Εγώ τα εκφράζω μέσω της τέχνης και με λυτρώνει όλο αυτό που κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εύχομαι καλή επιτυχία. Και θέλω εδώ στο τσαντήρι να δεχόμαστε νέους δημιουργούς.
Η πιο συγκινητική είδηση που είδα ήταν αυτή που διάβασα. Κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή χάρη σε μια 19χρονη κοπέλα, επίσης ναυαγό, που του έδωσε ένα σωσίβιο και το τύλιξε στην αγκαλιά της. Οι γονείς δώσανε το παιδί σε αυτή την κοπέλα, οι γονείς πνίγηκαν και έβλεπε αυτή η κοπέλα. Μετανάστες που πνιγόντουσαν, δώσαν οι γονείς το παιδί σε μια κοπέλα, 17 μηνών το παιδί, 4 μέρες στη θάλασσα και παίζησε. Ξέρω όλο το μυαλό των ανθρώπων και τι σκέφτονται και όλα αυτά που σκέφτονται. Αλλά θέλω να βρεθείτε μια φορά, μια στιγμή, σε αυτούς που ξεκινάνε όχι για να έρθουν να φορτωθούν σε μια άλλη χώρα. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν σε μια άλλη χώρα. Απλώς δεν έχουν λεφτά ίσως να φύγουν όπως φεύγουν και πολλά από τα Ελληνόπουλα ούτε καν αυτόν τον τρόπο, ξενιτεύονται. Μπαίνουν εκεί και δύο γονείς θυσιάζουν τη ζωή τους να σώσουν το παιδί τους να φτάσει κάπου αλλού. Στο Κερατσίνι, και θα τα συνδυάσω όλα, έγινε πορεία για τον Παύλο Φίσα. Πίσω στα δικά μας τώρα και στις εκδηλώσεις μνήμης, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Ο Παύλος Φίσας βλέπουμε τον Γιάννη Σωτηρόπουλο, είναι ένα έγκλημα βεβαίως το οποίο έκανε η Χρυσή Αυγή, αλλά αυτό το έγκλημα ήταν το αποκορύφωμα μιας αποθράσισης και μιας ανοχής της κοινωνίας. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε σαν παράρτημα της δεξιάς. Κυνήγαγε μετανάστες που δεν μπορούσαν οι δημοκράτες να το κάνουν, αλλά το λέγανε πήγαινε. Αλλά ποτέ δεν πολέμησε αυτούς που κυβερνάγανε. Κυνήγησε κομμουνιστές στο πέραμα, αριστερούς, αναρχικούς. Ποτέ το σύστημα. Άλλωστε το σύστημα είναι μέσα δικά τους παιδιά. Ο Βορύδης, δικό τους παιδί είναι. Ο Πλεύρης, δικό τους παιδί. Ο Άδωνης, εκλεκτός. Δεν είναι τίποτα δημοκράτες. Ο εκλεκτός Μπαλτάκος, ο οποίος προσπαθούσε στο να δίνει γραμμή, κατευθείαν στη Χρυσή Αυγή. Κατευθείαν αποδεικνύεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, 3 γραπτά μηνύματα με αποστολέα έναν στενό συνεργάτη του Ηλία Κασιδιάρη με το όνομα Ζούμπος και αποδέκτη τον προφυλακισμένο εκπρόσωπο τύπου, θέλουν τον Τάκη Μπαλτάκο σε ρόλο καθοδηγητή της Χρυσής Αυγής. Με είπε Μπαλτάκος ότι αύριο 12 στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά με τα άρθρα 62 και 83 του Ρουπακιώτη πρέπει να είμαστε παρόντες. Η ψηφοφορία θα γίνει με ανάταση χεριών. Επίσης μου είπε για Πέμπτη την τροπολογία των 85 για το γένος στις στρατιωτικές σχολές. Του είπα είμαστε ενήμεροι. Μπαλτάκος Χρυσή Αυγή. Συνεννόηση One Touch. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι για να καλλιεργήσουν τη θεωρία των δύο άκρων στηρίζανε, προέβαλαν τα βίντεο με τα κατορθώματα της Χρυσής Αυγής. Τα θυμάστε, είμαστε εδώ, κρυφοκαμαρώνοντας. Αυτά τα ίδια βίντεο που παίζουν τώρα κατηγορώντας τους, τα παίζανε πριν καιρό, δήθεν ότι τα προβάλλουν και από πίσω το ένιωθες. Δεν έχει σημασία τι λένε, τι λέει από κάτω ο λόγος, τι λέει ο ήχος από κάτω. Και η μάνα λέει, πήγαινε. Πήγαινε, παιδί μου, να περάσει καλά. Το νιώθεις εσύ αυτό? Μια χαρά είναι η λέξη, το καλό να πας. Πέρασε καλά. Ο Παύλος Φίσας σταμάτησε την κατρακύλα του φασισμού στη χώρα μας. Το Κερατσίνι μπήκε μπροστά. Θα το δείτε χρόνο με το χρόνο. Ο φασισμός και η κατρακύλα σταμάτησε στο Κερατσίνι από το Κερατσίνι. Λόγια παρηγοριάς για τους δικούς του δεν έχω. Δεν έχω να πω. Άλλωστε, να το πω κι εγώ μια φορά όπως το σκέφτομαι. Συχαίνομαι τους λαούς που πρέπει να θυσιάζουν τα παιδιά τους για να μαθαίνουν οι ίδιοι. Και πάει το κουδούνι. Με ρωτήσει ώρα, δεν θυμάμαι. Δεν μου λέει κανείς τίποτα. Δεν ήθελα να πιστέψω με τίποτα ότι δεν ήταν ζωντανός. Κάποια στιγμή ένας γιατρός μου το είπε. Ότι έτσι και έτσι έγινε. Το μεγαλύτερο σεβασμό και την αγάπη όλων των ανθρώπων να ξέρετε ότι έχετε δεν είναι παρηγοριά, αλλά τον έχετε. Σκέφτηκα λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, για να είμαι καλύτερα εδώ, από εδώ και στο εξής, να κάνω, ρε παιδί μου, σε αυτές τις 10 εκπομπές που έχω μπροστά μου, να κάνω, να θέλω να παίξω στο τελευταίο τσαντήρι με έναν από εδώ μέσα. Να τον διαλέξω. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να παίξουν.
Θα διαλέγω λοιπόν κάθε εκπομπή. Τώρα έχει περάσει ώρα και το έχω ετοιμάσει, αλλά θα το δείξω τι θα κάνω. Την άλλη εκπομπή θα διαλέξω σήμερα όμως τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή θα βλέπουμε μια σκηνή κινηματογράφου, εγώ θα διδάσκω, θα ανεβαίνετε πάνω, έχω εδώ υλικά, περούκες, τα πάντα. Και μετά θα παίζουμε τη σκηνή. Και όποιος είναι στο τέλος, θα παίξουμε μαζί ένα κείμενο, το γράψουμε, κάνουμε και πρόβα. Λοιπόν, η σκηνή που θα παίξουμε την άλλη, όχι την άλλη, 3η 21 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και η δεύτερη, το δεύτερο τσαντί θα γίνει εδώ, μετά θα πάω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί ηθοποιοί, ξέρετε. Εκτός από ορισμένους ηθοποιούς που είναι κακοί. Το λέγει ο Όσκαρ Γουάιλντ αυτό. Και δεν είχε δει και την ταινίση τότε. Θα παίξει, λέει, την καταστροφή της Σμύρνης. Αυτή θα κάνει την καταστροφή. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει τη Σμύρνη. Λοιπόν, θα δίνω λοιπόν την ταινία, θα διαλέγουμε ποιος θα την παίξει και το κοινό για τις αποδοχές θα εγκρίνει το καλύτερο. Λοιπόν, η ταινία που θα παίξουμε την άλλη Τρίτη, την Τρίτη 21, συγγνώμη, που το πρωί. Βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Μη με κοιτάς έτσι στα μάτια, ζαλίζομαι. Το πολύ πολύ να πέσει στην αγκαλιά μου. Έχει άλλο γιο τόσο έξυπνο η μάνα σου? Όχι. Αλλά και από σένα μορφότερη αποκλείεται να έχει δικιά σου. Και βέβαια αποκλείεται, αφού είμαι μοναχοκόρη, μα θες. Κι εγώ είμαι μοναχογιός. Μοναχογιός, θα είσαι και καλομαθημένος, ε. Ναι, μ' αρέσουν τα όμορφα κορίτσια. Η ντάπες παλικάρι μου. Και πώς σε λένε, μαθές? Να με πάλι, αποτίμησες. Και έλεγα θα έρθει η αρκούδα. Λοιπόν, ποια θα κάνετε βουγιουκλάκι? Θέλω προτάσεις, εσύ. Έχω λοιπόν 2, 3, εγώ προτείνω και σένα. 4. Γιατί καλά να με δοκιμάσεις, δεν θες? 3. Εσύ για βουγιουκλάκι? Προτιμώ εσένα με τα γένια για βουγιουκλάκι. Έχουμε λοιπόν 4 για βουγιουκλάκι. Ποιος θα κάνει το παππού, Μιχαήλ? Είσαι πάρα πολύ καλός. Σε κρατάω, θα πάρεις το κείμενο σήμερα, μην νομίζεις. Ναι, θα το πάρεις το κείμενο. Και ποιος θα κάνει τον... Ποιος θα μπει να κάνει τον... Ποιος θα κάνει τον Καλογύρο? Εσύ... Ο κύριος... Όχι, θέλω έναν... Θέλω έναν... Λοιπόν, εσένα δείχνουνε. Ναι, σου πάει. Το έχεις κάπου το κερατό μου, θέλω να κυκλοφορώ με καθαρό το κούτελο. Θα σταμάτω, θα κάνω ένα πρόβλημα εδώ πέρα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήνω, έτσι αγόρι μου. Θα μας εκλειφορεί με καθαρό το κούτελο, το καθαρό το πρόβλημα. Όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, θα σας δώσω τα κείμενα. Κάνουμε διάλειμμα, επανέρχομαι, δίνω τα κείμενα τώρα. Δώσε! Δώσε! Πάντα είχα την απορία, τι είναι αυτό που λείπει σε έναν άνθρωπο όταν ζει εκτός Ελλάδας. Αλλά δεν ήθελα να το πω εγώ. Και λέω, θα βρω μια γυναίκα που να έχει ταλέντο, να τα λέει ωραία και ας πει αυτή, ρε παιδί μου. Και βρήκα μια γυναίκα που έχει πολύ ταλέντο, κάνει πολύ... Και λέω, ας τα πει αυτή.
Κατερίνα, σε παρακαλώ, έλα πες στον κόσμο, τι λείπει σε έναν που ζει στη ξενίτια. Έλα, έλα, πες. Γεια σας. Τι κάνετε? Να το βγάλω στη μέση. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα Βρανά. Yay. Και αυτό είναι το μαλλί μου. Ας το συνηθίσουμε, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Όχι, είναι ένα θέμα αυτό το μαλλί. Ξέρετε, στην Αγγλία αυτό το μαλλί είναι... Προσπαθώ να το εξηγήσω. Ζω στην Αγγλία τα τελευταία 14 χρόνια. Χα, κέφι. Και προσπαθώ να εξηγήσω στους Άγγλους ότι αυτό το μαλλί για την Ελλάδα είναι normal. Καταλαβαίνετε το εννοώ. Εντάξει, είναι λίγο πιο φουντωτό από ό,τι ήθιστε. Αλλά στην Ελλάδα αυτό το μαλλί το βλέπει σε τόσους ποδοσφαιριστές. Στην Αγγλία αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο. Ο κόσμος έρχεται, θέλει να το κουμπίσει, να το βγάλει φωτογραφία, να του θυσιάσει ένα αρνί. Και είναι αυτό που δεν με πειράζει να το ακουμπήσετε, αρκεί να με ρωτήσετε. Διότι οι χειρότεροι είναι οι Αμερικάνοι τουρίστες. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει ποτέ Αμερικάνο τουρίστα. Οι Αμερικάνοι έχουν αυτή τη φοβερή ιδιότητα που συνδυάζουν μια φυσική περιέργεια για τα πάντα με παντελή έλλειψη ντροπής. Και έρχονται από πίσω μου, δεν με ρωτάνε, δεν μου λένε ότι είναι εκεί, βάζουν το χέρι τους βαθιά μες στο κεφάλι μου και κάνουν «Oh my God, it feels exactly like I thought it would!» Δεν είναι περούκα, είναι το μαλλί μου. Βγάλε το ξερός από εκεί μέσα. Και τα μαλλιά μου παγιδεύονται σε ανθρώπους, ζιπ. Ξέρετε, πρέπει να φοράω τεράστια σκουλαρίκια, και αλλιώς δεν υπάρχει νόημα. Αυτό. Βασικά, ξέρετε, τα μυγάκια εδώ έρχονται να πεθάνουν. Το πιο περίεργο πράγμα που βρήκα ποτέ παγιδευμένο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ήταν ένας πρώην. Είχε πεθάνει. Τέλος πάντων. Μετά από 14 χρόνια στην Αγγλία, μου λείπουν. Κοιτάξτε, έχει πολλά καλά η Αγγλία, αλλιώς δεν θα έμενε και 14 χρόνια. Αλλά έχει και μερικά κακά. Είναι αυτά που σου λείπουν ως Ελληνίδα. Είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε στην Αγγλία. Δεν έχει σουβλάκι με πίτα. Γελάτε, κι εγώ γελούσα κάποτε. Αλλά κάπου στα 6 χρόνια στο εξωτερικό, θυμάμαι, μιλούσα στον αδερφό μου στο τηλέφωνο. Ήταν ένα κρύο βράδυ του χειμώνα στο Λονδίνο, θαρό. Δεν θα βρέχε, θα βρέχε. Και ο αδερφός μου ήταν στην Αθήνα, ένα ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό. Και ξαφνικά μου λέει ο αδερφός μου, Κατερίνα, ένα λεπτάκι, αλλάδω τι την κάνετε! Και κάτι μέσα μου ράγισε. Γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι δύο πράγματα με πληγώνουν. Ένα, ότι σε μερικά δευτερόλεπτα ο αδερφός μου θα βυθίσει τα δόντια του σε ένα λαχταριστό σουβλάκι με πίτα. Και δύο, ότι ο αδερφός μου είναι μαλάκας γιατί θα το φάει με αλάδωτη πίτα. Πόσο να πληγώσεις την αδερφή σου σε ένα τηλεφώνημα. Επίσης, δεν υπάρχει ταβερνάκι στην παραλία, δεν υπάρχει παραλία. Στην Αγγλία έχουν ρίξει κάτι κοτρώνες δίπλα στη θάλασσα και σου λένε «Oh, the beach». Και είσαι εσύ «Oh, son of a beach». Και μου λείπει το ελληνικό φαΐ. Μου λείπει τόσο πολύ το ελληνικό φαΐ. Γιατί έχει συμβεί αυτό το περίεργο πράγμα στο Λονδίνο. Υπάρχουν κουζίνες όλων των χωρών. Αλλά ελληνική κουζίνα, παραδοσιακή ταβέρνα, δεν υπάρχει. Περισσότερες ταβέρνες είναι κυπριακές. Και έχουν αρχίσει και ανοίγουν μερικά ελληνικά φαγάδικα. Αλλά αντί να περάσουν πρώτα από το στάδιο της παραδοσιακής ελληνικής ταβέρνας, έχουν πάει κατευθείαν στη μοριακή κουζίνα και nouvelle cuisine. Ξέρετε τι λέω, αυτά που έρχονται και σας λένε «Γεια σας, εδώ έχουμε αφρό αρμπαρόριζες. Το συνδυάσαμε με αφρό κιδόνι. Από πάνω τους έχει φυσήξει ένα αρνί. Και τώρα θα το κάνουμε φλαμπέ». Μυρίστε το, μυρίστε το! Αυτή είναι η σπανακόπιτά μας. Όχι! Θέλω σπανακόπιτα! Να καταλαβαίνει. Και λατρεύω την ελληνική ταβέρνα. Μου λείπει τόσο πολύ. Πιστεύω ότι η ελληνική ταβέρνα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει ως πολιτισμό. Σας τορκίζομαι, είναι το απόγειο του ελληνικού πολιτισμού. Δεν λέω και ο Παρθενώνας καλός είναι, θα ήταν ακόμα καλύτερος αν τον κάναμε ταβέρνα. Ευάερο, ευήλιο μέρος, με θέα. Και έχοντας ταξιδέψει με αυτή τη δουλειά, ανακάλυψα ότι στο εξωτερικό πας σε φαγάδικα και να έχουν να σου προσφέρουν maximum 20-30 πιάτα στην Ελλάδα, στην ταβέρνα. Δεν ξέρω ποια γιαγιάκα έχουν κλειδαμπαρώσει στην κουζίνα να μαγειρεύει 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αυτό το καταπληκτικό πράγμα που σκάει μούριο σερβιτόρος, ο οποίος έχει γίνει κολλητός σου χωρίς να σε ξέρει. Ξέρετε αυτό το «γεια σας, παιδιά, τι κάνουμε, καλά είμαστε».
Να σας πω λιγάκι τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν, από πρώτα έχουμε χωριάτικα, γκροντομάτα, λαχανοκαρότα, αναμίκτη, βλήτα, μπατζάρια, χόρτα, τα κοκολιθά και μετζαλοσανάτα, τα αρμοσαλάτα, τεροκαυτερή, τζατζίκι, φάβα, πετά, στιγατέ, στιγανόψα, μοκολιθόπιτα, τυρόπιτα, σπανικόπιτα, κροκέτε, τεροκροκέτε, σαγανάκι, φέτα, φέτα, ψητήξ, νοτζιδί, λαδουτζιδί, κεφτεδάκι, το μετοκεφτέδε, κολοκυθοκεφτέδε, σαρδέλε, τα ποδάκι, τα κάνω, τα ποδάκι, σιδά, το καλαμαράκι, αμπορίδε, τα θερία, μπαρμπουνάκια. Τι θέλουμε! Και πάντα υπάρχει κάποιο που δεν άκουσε. Πάντα κάποιος μαλάκας. Δεν άκουσα, τα ξαναλέτε. Ναι, βέβαια, λοιπόν, πρώτα έχουμε χωριάτικα, κροντομάτα, λαχανοκαρότα, ανάμεικτη, βλήτα, μπατζάρια, χόρτα, τάκο, κολεκθάκια, μελτζανοσαλάτα, ταρμασαλάτα, τεροκαφέρι, τζατζίκι, φάβα, φτά, στέγεται, σκανόπτα, κλεφόρτα, τυρόπτα, σπανακόπιτα, κροκέτσι, τεροκροκέτσι, σαγανάκι, φέτα, φέτα, φέτα. Συνομιζή, θελοδοτήρι, κεφτετάκια, ντόματο, κεφτέδε, κόλο και θοκεφτέδε, ντόματο, κόλο και θοκεφτέδε, σαρδέλε, τα ποδάκια, τα κάνουν, τα ποδάκια, σιδά, το καλαμαράκια, μαρίδε, αθερινέ, μπαρμπουνάκια. Από μαγειρευτά έχουμε γίγαντες με βρωμάτι, καφέκια, φασολάδα, ημάν, πριάν, παστίτσιο, μουσακά, γεμιστά, κολυφθαντή, γεμιστή, λαχανοτολμάδε, μακαρόνια, μήκη, μαγιού, βέτσι, μοσχαράκι, όχι στο χερνό, όχι στο. Ανάξει το φούρνο, κοτόπουλο στο φούρνο, μοσχαράκι στο φούρνο, χερνό, λαιμονάτο, κοτόπουλο, λαιμονάτο, κόκρα, κρασάτο, ανάξει την κάστρα, κουνέλ, κουνέλ, στιφάδο. Τη ώρα έχουμε μπριζόλα, χερνή, μπριζόλα, μα χαρίζει αγάλα, το σφλέτο, πιφτέκι, λουκάνικο, σφλέκ, χερνό, σφλέκ, κοτόπλο, κοτόπλο, χάρι, παιδάκι, ανή, παιδάκι, κοτόπλο, σφταλιάκο, το στούβλι, κοκορέτσι, μπεκρίμεζε. Αυτά με τι τα θέλετε, έχουμε ρύζι, πατάτε στο φούρνο, πατάτε τικαντέ, μακαρόνια, μακρονάκι, αυτό που θα ρίξει. Το λατρεύω! Είναι ατελείωτο, το αγαπάω με πάθο. Και κάθε φορά που το κάνω αυτό το κείμενο, πεινάω. Μου λείπει πιο πολύ από του γονεί μου, το καταλαβαίνετε. Γιατί τους γονείς μου να τους πάρω τηλέφωνο, να τους πάρω στο Skype, με την ταβέρνα τι θα κάνω, το κενό πώς καλύπτεται, θα πάρω την ταβέρνα στο Skype. Γεια σας κύριε Θανάση, η Κατερίνα είμαι πάλι. Θα μου διαβάσετε το μενού. Εγώ θα κλαίω, εσείς συνεχίστε. Κύριε Θανάση, hello. Και αγαπάω πώς είμαστε στην ταβέρνα, γιατί σαν Έλληνες σκάμε στην ταβέρνα και παραγγέλουμε πέντε απ' όλα και είμαστε τρεις στην παρέα. Είναι απίστευτο και τρώμε. Τρώμε με τέτοιο πάθος, τέτοια λαχτάρα, τέτοια αφοσίωση. Τρώμε μέχρι που χάνουμε την εκτίμηση για τον εαυτό μας. Και μετά παραγγέλνουμε μια σόδα. Ή Coca-Cola Light. Και την ξαναβρίσκουμε. Γιατί το φαΐ δεν έχει τελειώσει όταν έχει χορτάσει. Γιατί τι στο διάλο σημαίνει αυτό. Το φαΐ έχει τελειώσει όταν δεν έχει μείνει ψίχουλο στο πιάτο σου και σταγόνα λαδιού στο μπολάκι της χωριάτικης. Το φαΐ έχει τελειώσει όταν δεν έχει μείνει φαΐ όχι μόνο στο δικό σου τραπέζι, στα διπλανά τραπέζια όλης της ταβέρνας. Το φαΐ έχει τελειώσει όταν δεν έχει άλλη τρύπα η ζώνη σου να ξεκουμπώσεις. Το φαΐ έχει τελειώσει που έτσι και βγάλεις άλλο ένα ρούχο από πάνω σου θα είσαι γυμνός στο τραπεζάκι της ταβέρνας. Το φαΐ έχει τελειώσει όταν δεν μπορείς πια να αναπνεύσεις ένα βήμα πριν την εντατική. Εκεί που η μόνη ήχη που βγάζεις είναι μουγκανιτά αγελάδα στην ώρα που γεννάει. Ξέρετε αυτό το. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Μαλάκα, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, φύγε. Δεν αντέχω. Έχω υδρώσει. Μαλάκα, αυτό το τελευταίο τυροπιτάκι με γάμισε. Δεν αντέχω. Θεέ μου, τι έπαθα. Δεν θα ξαναφάω. Ποτέ! Και εκείνη που σκάει ο σερβιτόρος, να σας πω ότι έχουμε από γλυκά. Για πες! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα Βρανά κάνει stand-up comedy πολύ επιτυχημένα. Μεγάλωσε στο Λονδίνο και θα είσαι... Θα είμαι εδώ τώρα. Από 16 Οκτωβρίου. Από 16 Οκτωβρίου ανοίγω comedy club στον Γκάζι, όπου θα παίζουν και άλλοι κομικοί. Αμα θες να δοκιμάσεις κείμενα, έλα λάκι μου, έλα. Ναι. Σε περιμένουμε, ναι. Κάνε έκπληξη στο κοινό, δεν θα ξέρουνε. Έλα και κάνε. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει. Έλα. Έλα έχει δικό σου να μου δώσει. Αν έχω. Δικό σου κείμενο. Θε να πω δικό μου. Όχι, δικό σου θα πει. Οκ. Okay. Ό,τι θε θα πει. Πώς θα. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι, εσένα, δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, είναι ωραίο λοιπόν που μαθαίνουμε σπουδαίου ανθρώπου, σπουδαίου ηθοποιού. Για μένα λέει. Για σένα λέει. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία σου εύχομαι με όλη την καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όπου είπαμε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου θα γίνει εδώ. Θα παίξουν βουγιουκλάκες όλες. Έχω και μου δώσαν δύο Alcatel One Touch. Θα τα δώσω σε κάποια παιδιά εκεί από το Κερατσίνι, επειδή χρησιμοποίησα μια διαφήμιση. Να μην τα κρατήσω εγώ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πειραιά, τους Πειραιώτες, τους χορηγούς υποπής, τους γιατρούς στο Υγεία,
την κυρία Γιαμαρέλου, τον Ηλία, τη Λαμπρινή, για όσα κάναν για τη μητέρα μου. Ευχαριστώ ακόμα και τα γλυκά που μου στέλνουν από τον Κωνσταντινίδη Επιλάρισα για να τρώω. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που αντέχουμε ένα στον άλλον 10 χρόνια. Εδώ θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι ενός ανθρώπου που έφυγε, ενός ανθρώπου ωραίου, σημαντικού και όχι από αυτούς τους ανθρώπους τους θορυβώδεις για το τίποτα. Ένας ωραίος και ουσιαστικός καλλιτέχνης, Αντώνης Βαρδής. Παιδιά, πες ένα γεια, πριν αρχίσουν τελειώσανε όλα. Δεν θα ψάξει κανείς, ούτε οι γονείς, εγώ ήρθα και φεύγω αφανής. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια, γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα. Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές. Ήταν κρύο βροχή, μια σκληρή εποχή που κανείς τους δεν είχε ψυχή. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια από κάποιος που ήταν μόνος. Και κάτι να πει μας αυτή τη σιωπή. Δεν υπήρξε γι' αυτό λίγος χρόνος. Τι ωραίο βράδυ σήμερα, τι ωραία πέρασα, τι ωραία περάσαμε. Και έτσι θα σας πάρω μαζί μου και θα φύγουμε. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Από μένα και μην εξηγήσεις. Μια κουβέντα ψηλή σε ένα κελί που το κλείδωσαν τόσοι πολλοί. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια σε αγάπες που με έχουν ξεχάσει. Είναι άπειρος καιρός κι είμαι μικρός. Έχω ζήσει πολλά κι η ζωή μου κυλά με το θάνατο μου πουλά. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια από κάποιον που ήταν μόνος. Είχε κάτι να πει, μας αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτό λίγος χρόνος. Δεν υπήρξε γι' αυτό λίγος χρόνος. Γεια από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, γεια σε όλους σας! Δώσε!